Καλησπέρα κύριε Τρίγια, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ζάχο. Καλησπέρα τον Βασίλη, τον Καβαδία, τον ηχογλύφτη μας. Πώς? Τον ηχογλύφτη μας. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,3 στον FM από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η οποία είναι μία και είναι ελληνική. Ήταν, είναι και θα είναι. Η άλλη είναι η Σκοπιανή. Έτσι, αυτό ισχύει για εμάς. Το κατάλαβε και ο κύριος Παπάς. Όνομα και πράγμα που πήγε στο Κιλκής και άκουσε τα σχολιανά του και τα μπινελίκια από όλο τον κόσμο του Κιλκής. Θέλω σήμερα, γιατί πραγματικά κάποιες φορές στα διαλύματα και έτσι και εγώ μας παίρνουν τηλέφωνο, μιλάμε έτσι στο τηλέφωνο και λέμε κάποια πράγματα και λέμε εντάξει θα τα μεταφέρουμε και μπαίνοντας λίγο έτσι ξεχνιόμαστε. Ναι, δεν σου νομίζω αρκετές. Είναι πολλά τα θέματα και πολλά αυτά που έχουμε να μεταφέρουμε. Είναι η ιδεολογία. Είναι τα τελευταία νέα, είναι αυτά που έχουμε να πούμε για τις ομάδες μας, είναι αυτά που σχολιάζουν οι φίλοι μας, οι οποίοι είναι κάθε αέρας, μέρα έτσι. Γίνεται χαμός με τις τηλεφωνικές γραμμές. Να μας χωράτε καμιά φορά αν ξεχνάμε κάτι. Τι, αν θυμάσαι, χθες μπαίνω και σου λέω θα το πω αυτό το πράγμα, αν θυμάσαι. Θα τα πούμε σήμερα όλα. Θα τα πούμε σήμερα όλα, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Ωραία. Καταρχήν, δεν σχολιάσαμε χθες τα παιχνίδια. Δεν προλάβαμε με το που μπήκαμε μαζί με γραμμές. Λοιπόν, γραμμές θα ανοίξουμε σήμερα. Μετά τις 9. Μετά τις 9. Ωραία. Σας το λέμε από τώρα, έτσι. Λέω για να το πω στον φίλο που πιθανολογώ ότι μας ακούει και σήμερα, ότι μπήκα μέσα και σου λέω θα πούμε αυτό και με το που ξεκινήσαμε το ξέχασα, γιατί κάτι άλλο πιαστήκαμε, κάτι άλλο είπαμε και έφυγε. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή, αν μου το επιτρέπεις. Καλά, σοβαρά μιλάς. Δεν το συζητάμε. Πραγματικά πολλά δυσάρεστα σήμερα. Με ένα δυσάρεστο. Πολλά. Οποίο... Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά. Έπεσε μια κοπέλα με το νεογέννητο μωράκι. Στο νέο κόσμο τώρα, πριν 5 ώρες, όροφο, λένε οι αυτοκτονίες, διαμελίστηκε ένας μοτοσυκλητιστής σήμερα. Γιατί εγώ με το μηχανάκι. Στον περιφερειακό δεν ξέρω αν ήταν νέο το παιδί, αν ήταν μεγάλος, δεν ξέρω. Δεν έχει σχέση και μεγάλο. Δεν έχει σημασία. Έφυγε ψυχή σε αυτό το περιφερειακό καρμανιόλα που έχουμε εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο σημείο, Ρεζάχο. Ξέρεις ποιο σημείο είναι? Ποιο, για πες μου. Μέτωπο ανατολικά προς δυτικά. Ναι. Έρχεσαι, περνάς τη διασταύρωση της Πηλαίας πανοράματος που λέμε. Ναι. Είναι μετά το τούνελ. Η στροφή ή τέτοια. Μόλις βγεις από το τούνελ, στροφή, δεξιά, δεν πας για Κωνσταντινούπολιτικά. Από εκεί και κάτω, ναι, είναι ρε φίλε, ανάποδη η κλίση. Ανάποδη αν είσαι πάντα, λίγο. Μα και κλίση πολλά έχουν γίνει. Λίγο παραπάνω και από τη μία μεριά και από την άλλη. Δεν αν τρέχεις, αν έχει λίγο κάτω υγρασία, λίγο γλίστρα, λίγο αυτό. Και δεν ξέρεις το δρόμο, την έχεις πατήσει. Πάντως δεν ξέρω τώρα τι μηχανή είχε το παιδί που έφυγε και άσχημο θάνατο από ό,τι διαβάζουμε έκανε. Από ό,τι λένε, διαμελίστηκε το κεφάλι του με το κράνος, λένε ότι έφυγε αλλού. Άλλο θέλω έτσι να λένε. Πω. Εγώ δεν ξέρω τι μηχανή είχε, αλλά εγώ αποφεύγω με τη μηχανή να πάω περιφερειακό. Ποτέ. Δεν έχω και καμιά μεγάλη μηχανή. 150 κυβικά είναι το μηχανή. Δεν έχει σημασία, φίλε, και 50 να είναι, είναι βρώμα η δουλειά. Να αποφεύγουν οι μοτοσυκλετιστές να πάνε περιφερειακό. Εντάξει, είμαστε και οδηγικά άναρχοι. Όχι. Σαν οδηγοί. Και υπομονή είναι το Έλληνας γενικά. Επιπόλαιη Ζάχο σαν οδηγοί. Και εγώ κάνω πολλές βλακές μέσα. Πολλά δυσάρεστα. Λοιπόν, έφυγε και ο μεγάλος αυτός διοικητικός παράγοντας του Παναθηναϊκού, ναι. Ο Θανάσης ο Γιαννακόπουλος, σε ηλικία 88 ετών, 88. Από βαρύ εγκεφαλικό. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Υγεία. Έγινε επέμβαση, έφυγε η θρόμβωση, δεν τα ξέρω καλά αυτά τα ιατρικά, ναι. Του αφαιρέσα λέει, αλλά ήταν αργά, δεν τον μπορούσα να δω, ήταν και μεγάλος. Καλά, θα πούμε δύο κουβέντες. Φτάσουμε τα χρόνια του, έτσι. Τιμής Ένεκεν, γιατί μιλάμε για μεγάλο παράγοντα, ο οποίος είχε ήθος. Μεγάλος παράγοντας όντως και για την ομάδα του πρότιστα, έτσι, για να είμαστε έτσι. Γιατί... Από τους κυμπάριδες. Από τους σοβαρούς, από τους παραγωγικούς παράγοντες. Επειδή έχω, εγώ θα το αφήσω λίγο αυτό, ναι. Έξω, τώρα από το ένα στο άλλο πάμε. Επειδή έχω φίλους Παναθηναϊκούς, γενικά αυτό λίγο πολύ βγαίνει που θα σου πω και στον... Από το 2010 και μετά πρέπει να έχεις πιο πολύ. Όχι, δεν έχω. Οι φίλοι μου είναι από το 1990. Εγώ νόμιζα επικόντι τους. Ναι, όχι. Από το 1990. Εντάξει, κάνω πάσο. Όταν ήμουν φαντάρος και απολύθηκα. Κάνω πάσο. Ωραίο. Ότι γενικά και τα δύο αδέλφια ζω με ρούχα. Δίποδο ζω. Λοιπόν, ακούς, και οι δύο είχαν κάνει πολλά, πώς το λένε, ας το πω φιλανθρωπίες, δηλαδή βοηθούσαν πολύ κόσμο, ναι. Που είχε ανάγκη. Και θεωρώ... Ό,τι κάνει ο Ιβάν Σαββίδης τώρα. Θεωρώ, άμα το κάνει, αν το κάνει, ειδικά γιατί έχω διαβάσει και για τον Ιό Σαββίδη που πολλά λέει και πολλά κάνει τα οποία είναι άλλαν τ' άλλων, αν κάνουν τέτοια πράγματα, εγώ όλα τα άλλα τα συγχωρώ. Εγώ. Μία παρένθεση. Εγώ. Μαζί σου. Μία παρένθεση.
Προσφάτως, πριν λίγες ημέρες, ναι, πήγαν οι παίκτες και παρέδωσαν τα μηχανήματα αξίας 250.000 ευρώ. Ναι, στο ΑΧΕΠΑ. Στο ΑΧΕΠΑ και δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ λέω, εντάξει, αυτό είναι. Εγώ λέω για κόσμο. Πολλά μάτς, θα σου πω τώρα, πολλά μάτς, το 10% των εισπράξεων πηγαίνανε, ναι, σε παιδιά τα οποία είχαν χτύπα ξύλο, σοβαρά προβλήματα. Ωραία. Κινητικά, καρκίνους κτλ. Και το ένα και το άλλο. Εγώ είχα διαβάσει. Και όχι μόνο αυτά, είναι και πολλά, πίστεψε με, πάρα πολλά, ναι, τα οποία δεν. Οι άνθρωποι που έχουν πολύ πλούτο στα χέρια τους, αν κάνουν τέτοια πράγματα, για μένα τώρα λέγεται, πώς λέγεται, Γιωργάκη Σαββίδης, Γιαννακόπουλος, Μαρινάκης, αν κάνουν τέτοια πράγματα, για μένα, ό,τι και να κάνουν στο ποδόσφαιρο, ακόμη και εναντίον της ομάδας μου, για μένα, ίσως ακούσει έτσι και λίγο περίεργο, είναι ok. Ας κάνουν τέτοια πράγματα, ας βοηθάνε κόσμο. Και εντάξει, τα άλλα είναι πολύ δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Να κάνουν όλα αυτά, ναι, να είναι και σωστοί και στο ποδόσφαιρο. Καλά, αυτό είναι το πιο ωραίο σενάριο. Φυσικά. Φυσικά, αλλά. Αλλά είναι όπως μάθεις. Φυσικά. Όπως μάθεις. Δεν το συζητάμε. Και ήθελα, το είδε το ένα, έφερε το άλλο, γιατί χθες. Δεν θα ξεχάσει να πει αυτό. Αυτό, με αυτό θέλω πάμε, να ξεκινήσω. Δεν μιλάω, ανάφερε. Όχι, εντάξει, και νομίζω και δεν είναι κάτι. Νομίζω δεν είναι πέρα από Άρη και Πάο και. Καλά, σε αυτά χρώματα, δεν έχει φίλε. Το οποίο χθες το ξέραμε βέβαια, αλλά μου το μετέφερε ο Σάκης, θα πω το όνομα. Δεν πειράζει. Ο οποίος τον είχε μαθητή. Δεν είναι κακό Σάκη, να το πω, εντάξει. Είναι το 16χρονο. Σάκη είναι το παλικάρι που σου πήρε τηλέφωνο στο, ναι, στο διάλειμμα. Δεν είναι κακό να πούμε το όνομά Σάκη, δεν είναι κακό. Και εγώ το είχα διαβάσει και νομίζω όλοι σας λίγο πολύ για το παιδί το οποίο. Τον ποδηλάτη που έχασε τη ζωή του στη Λαγκαδά. Στην Οδό Λαγκαδά. Εντάξει, ήταν ο παδός του Άρη, δεν έχει σχέση και του ΠΑΟΚ να ήταν και του Ηρακλή ή οποιαδήποτε ομάδα. Δεν χρειάζεται να το πούμε καν αυτό. Και είπε παράκληση, λες και. Κάτι θα ήταν αυτό να το κάνουμε, θα το κάνουμε σήμερα, να το αφιερώσουμε τη χθεσινή εκπομπή. Εγώ του την αφαιρώ, αν θέλει και ο και, ο και τη σημερινή και τη χθεσινή και όλη την εβδομάδα και όλο το μήνα. Πολύ, πολύ μικρά είναι αυτά βέβαια. Πολύ πώς το λέγανε το παλικάρι? Γιώργο το λέγανε το πιτσιρικά. Κρίμα, κρίμα το Γιωργάκη μας. Να μην πω το επίθετο, δεν χρειάζεται. Κρίμα το παλικάρι, κρίμα. 16-17, λιγότερο από 17 χρονών με το ποδήλατο, τώρα στο φροντιστήριο νομίζω πήγαινε, αν θυμάμαι καλά. Και τον παρέσυρε ένα μάξι, όπως βλέπεις και το τέτοιο, δεν πρόλαβε να δει τίποτα, δεν πρόλαβε να χαρεί τίποτα. Τι να πω, δεν ξέρω. Τίποτα δεν μπορούσα, τίποτα. Εντάξει. Να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιωργάκη, στη μητέρα του, στον πατέρα του, στα αδέρφια του, δεν ξέρω, στους οικείους τέλος πάντων. Να είναι γεροί να το θυμούνται, το παλικάρι τους. Και να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάσει αυτό το παλικαράκι. Που, δεν που έφυγε τόσο άδικα, τόσο κρίμα. Από αυτή τη βρωμιάρα τη ζωή. Αλλά και λίγο ρε παιδιά, το νου μας δηλαδή, εντάξει ο ποδηλάτης ξέρουμε ότι έχει προτεραιότητα σε όλα. Υπάρχει ο οδηγητή, Εγώ όταν πήρα το δίπλωμα το 1988. Τώρα πρόσφατα το πήρα. Το 1988 ρε φίλε, πήρα 18 χρόνια, πήρα το δίπλωμα. Έτσι. Όταν λοιπόν πήρα το δίπλωμά μου, έλεγε, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, ο ποδηλάτης έχει προτεραιότητα σε όλα. Κρατάς απόσταση, τον αφήνεις να περάσει, ναι, δεν τον πλησιάζεις. Και ο πεζός έχει σώμα. Ο ποδηλάτης πιο πολύ. Ναι. Κατεβαίνω όπως με στο χώρι σήμερα. Από εκεί που μένω. Να έρθω εδώ για εκπομπή. 6,5 ώρα. Έχει μπροστά έναν ποδηλάτη επαγγελματία, ο οποίος βγήκε για προπόνηση, δεν ξέρω. Αυτός με τις στολές λες με τέτοια. Ναι. Μόνος του. Ναι. Και από πίσω είναι ο θείος του, ο αδερφός του, ο μπαμπάς του. Δεν ξέρω. Με ποδηλάτο και αυτό, ξέρω. Με αυτοκίνητο. Α, με αυτοκίνητο. Πόσο πάει το ποδήλατο, ρε φίλε, 30? Ναι. Με 30. 30-40, ναι. Άντε 40. Λοιπόν, από το ασβεστοχώρι. Κατηφόρα και 40 και 50. Κατηφόρα με 30-35 κατεβήκαμε, ναι, μέχρι το Ρετζίκι. Γιατί ήταν ο άλλος από πίσω. Ναι, και δεν μπορούσες να περάσεις. Και δεν μπορούσες να περάσεις, γιατί είναι όλο στροφές. Να είναι κάποιος που βιάζεται, να είναι κάποιος που έχει ανάγκη. Θα πάει να προσπεράσει και θα γίνει, θα γίνει ατύχημα χοντρό. Συγγνώμη για τους αθλητές αυτούς, τους ποδηλάτες ας πούμε. Δεν, δεν φταίει ο ποδηλάτης. Φταίει ο Βλάξ, ο Βλάξ ειλικρινά, που είναι από πίσω του με το αυτοκίνητο και τον ακολουθεί. Ξέρεις, θα έλεγα, άκου λίγο. Πίστα δεν άκου λίγο. Να προπονούνται. Ανεγκέφαλε εσύ που ήσουν σήμερα, αν μας ακούς. Αν τυχαίνει και μας ακούς. Δύσκολα μας ακούει. Ο ποδηλάτης, αν είναι μόνος του, θα τον προσέξει. Ο σωστός οδηγός θα το σεβαστεί, θα το δώσει μεγαλύτερη σημασία από ότι τον εξοργίζεις εσύ τον οδηγό. Γιατί είχε πίσω λεωφορεία, είχε πίσω φορτηγά, είχε πίσω. Είχε ουρά, κάνει μια ουρά. Έλεγα, 2 χιλιόμετρων. Γιατί υπήρχε ο Βλάξ, ο οποίος ακολούθησε τον ποδηλάτη με το αυτοκίνητό του και πήγε για αυτός με 30. Ο δρόμος λοιπόν αυτός δεν είναι για να πηγαίνεις με 30. Αν θέλετε να ακολουθείτε τους ποδηλάτες,
πάρα πολύ όμορφα και καλά, να πάτε εκεί που γίνεται προπόνηση για ποδηλατοδρόμια και τα λοιπά και να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Αυτό ο δρόμος. Δεν άκουσες. Λέω, δεν υπάρχει ένα τέτοιο εδώ πέρα, ειδικά για τους αθλητές, άσε τους άλλους. Έτσι. Δεν τώρα... υπάρχει, λογικά δεν υπάρχει. Για να βγαίνουν, θα μου πεις έτσι στον δρόμο και να. Τι να σου πω. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά που οδηγούν ποδήλατο. Έτσι και όλοι να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δηλαδή κράνος κτλ. Αλλά να προσέχουμε εμείς ιδιαίτερα οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Έτσι. Και σου είπαν, ήταν μόνο το παλικάρι που εγώ συνέχεια επειδή μένω εκεί, τους βλέπω. Ανεβαίνουν 3-3, 5-5 και πάνε και από την πίσω μεριά. Γιατί η εργασία μου είναι πανόραμα. Φεύγω στο χώρο πανόραμα, το κάνω κάθε μέρα. Ναι. Από τον εσωτερικό δρόμο, εκεί από το στρατόπεδο, διασταύρωση Χορτιάτη, όπως λέγεται, κατεβαίνουν τα παιδιά, ανεβαίνουν, κάνουν τα αυτά. Όμορφα. Πάντα βλέπω όμως, πάνε δεξιά. Έχουν ρε παιδί μου οδηγική συμπεριφορά άρεστη, σωστή. Και έτσι όταν βλέπεις τον ποδηλάτη, ότι είναι ο άνθρωπος νοικοκύρης, ότι αυτό ξέρει, το σέβεσαι. Πάντως, πρέπει να είσαι πολύ ουγκά-ουγκά. Πάντως να μας ακούει αυτός που είπες από πίσω, λίγο δύσκολο μια που δεν μας άκουγε. Μέγας βλάξ. Δεν μας άκουγε, θες να μας ακούει αυτός, δεν μας άκουγε η κοπέλα από την Disco, μας ακούει αυτός, λίγο δύσκολο. Κοπέλα από την Disco, ρε φίλε, ήταν ξενυχτισμένη τώρα. Χάσαμε το κορμί. Δεν έμαθες και το όνομά της. Χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Αφού είσαι, με συγχωρείς το αυτό το πω, ρε φίλε, είσαι βιτάμ. Βλέπεις μια κοπέλα. Αυτά τα θέματα είμαι. Βλέπεις μια γκόμενα, το πω έτσι. Έτσι γκόμενα. Ναι, γκόμενα, ρε φίλε. Βλέπεις μια γκομενίτσα, να πούμε, όμορφα, ωραία. Μην μας κάνουν κανένα σύλλογο γυναικών. Σιγά μου, ρε. Εμείς νεαπολίτες, έτσι θα λέγαμε, και αμπελόκι πιώτες. Ταλοφίτες. Βλέπεις μια γκομενίτσα, όμορφα, ωραία, στη δισκοτέκ. Πέντε ήταν. Πέντε. Σα σου γυάλεσε αυτή, ρε Σιζάχου. Έτσι. Υποτίθεται ότι έχεις πει και δύο ξύδια. Τρία. Έχεις τρία για σένα είναι υπέρβαση. Αυτό σημαίνει ότι έχεις έρθει στα γράδα σου. Έχω έρθει, είμαι στα καλά. Είμαι. Μπράβο, είσαι Κλατς Βαντάμ. Έτοιμος για τα πάντα. Πας απέναντι και τι λες. Σούξου, μουξου, μανταλάκια. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε. Με εντυπωσιάσατε, μου αρέσατε. Θέλετε να κάνουμε παρέα. Άμα σου πει τι λες, ρε Γλόμπε, φεύγεις. Την πέφτει στην άσχημη φίλη της δίπλα για σπάσιμο. Πάω δίπλα. Ναι, και θα φεύγεις από εκεί και πάω δίπλα. Ναι, πας δίπλα, πας δίπλα στη μεζονέτα, έτσι, που δεν φοράει αυτά τα ρούχα που σε εντυπωσίασαν, που δεν κάνει τις κινήσεις που λυκνίζεται αυτή, ναι, που θέλεις και τα λοιπά. Και την πας, ναι, με αυτήν τα σφινάκι. Σίγουρα θα σου πει ναι για σπάσιμο και αυτή, ναι, γιατί μπορεί να μην είναι και άντρα. Και απλακώνονται μέχρι να φύγω. Όχι, θα έρθει από μόνη της η άλλη. Στο μισάωρο, στα τρία τέταρτα επάνω, μόλις θα κάνεις την πρώτη αγκαλιά στην πιο άσχημη της παρέας, ναι, θα έρθει από μόνη της από αντίδραση. Σε αυτά τα θέματα σε εμπιστεύουμε, γιατί είσαι και γνωστός στα μάτς Γκαρδέλης της δεκαετίας του. Ήμουν ντούζο. Εντούζο. Όχι ντούζο. Ο μπαμπάς. Αφού είσαι πιο μεγάλος. Πάμε, γιατί όπως είπες, έχουμε αρκετά να πούμε. Να ξεκινήσουμε με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα, Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10. Και πρώτος, το πορκί, το ψητοπολείο που ακόμη δεν έχουμε πάει. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάμε. Είπε ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της διαφήμισης και τα παιδιά εκεί. Ακόμη πάμε. Θα με πάρει τηλέφωνο, είπε. Μήπως άλλαξε τηλέφωνο. Όχι. Άσε, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα πάμε οι δυο μας και θα πάρουμε το Γιάννη να έρθει αυτός. Θα πάμε έτσι να μας δουν ξαφνικά. Το κανονίσουμε. Εμείς πάντως να ξέρουν εκεί στον Πορκίτο ότι και χωρίς να πάμε, παραγγέλνουμε. Όμορφα, ωραία, βέβαια, το κάνουμε τη διαφήμιση μας. Δύο φορές παραγγέλνουμε. Και εδώ από το σταθμό τα πάντα γίνεται, έτσι. Λοιπόν, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το Πορκίτο, κύριε. Μάλιστα. Κύριε Γκαρδέλη μας. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολί και Δημήτρου 52, η διεύθυνση του Πορκίτο και το delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το νούμερο γνωστό πλέον, 520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να πούμε και μερικές λαχταριστές προσφορές. Τα δύο μπέρκες με γύρο και μία Coca-Cola μόνο 5 ευρώ. Ένα special burger και μία Coca-Cola 4 ευρώ. Δύο special burgers, ένα τσίκις, μία Coca-Cola 5,90 ο λογαριασμός και ένα κλαμπ αλατικών με μία Coca-Cola 5 ευρώ. Καλησπέριζουμε το πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισακ Τεχλικίδη στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φαίνει πάντα με μεγάλη συνέπεια την παραγγελία σας για το πετρέλαιο του μήνα πάντα στην ώρα του. Ένα πρατήριο που μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά, να αλλάξετε λάδια στο όχημά σας και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων.
Για όσους φίλους θέλετε να παραγγείλετε το πετρέλαιο του μήνα, τηλεφωνήστε στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω, 2310-611-256, και με μεγάλη συνέπεια και υπευθυνότητα, ελεγμένο καύσιμο, μεγάλη ποιότητα, έρχεται πάντα στην ώρα του. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση, άλλωστε από το πρακτήριο καυσίμων του Ισαάκ Τεχλικίδη. Κομμωτήριο ανανέωση, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Στο κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου, 225, Νεάπολη, γεφυράκι μετεώρων και αυτό το κατάστημα, 2310-616-999 για τα ραντεβού σας, 2310-616-999, να πάτε να κουρευτείτε εσείς, η σύζυγος, τα παιδάκια σας, μόνο με ένα ταλαράκι. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στη φίλη μας την Πόπη στο κομμωτήριο ανανέωση. Και τέλος, κοντά μας το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος, εγγυημένο σέρβις αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετήσια εμπειρία, λογικές οι τιμές, συνέπεια προς τον πελάτη, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ πραγματικά από επαγγελματίες του χώρου. Παντός τύπου επισκευές και στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου Ιορδάνης Τσερκέζος, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκορπιό. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, για το σέρβις του οχήματός σας, αλλά και για δωρεάν κούτρα τεχνικό έλεγχο, 2310-635-809. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε τα θεματάκια μας. Μετά τις 9 η ώρα, μία ώρα θα έχουμε τις δικές σας απόψεις, σκέψεις, σχόλια στον αέρα. Κύριε Βασίλη Καπαδία, επί το έργο. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα σας. Να πούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή, κύριε Τρέγια. Σε ποιον, γιορτάζει ο Χρήστος ο Τσαλκιδής. Μπα. Ναι, έφερε κάτι πραγματάκια από ό,τι είδα εδώ, αλλά δεν έφερε. Τι πραγματάκια έφερε. Εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα. Ναι, προφανώς τα φάγανε. Τα αγόρασε. Δεν ξέρω. Δεν με νομίζω αν. Νομίζω. Φτιαχτά. Φτιαχτά είναι πιο ωραία. Φτιαχτά είναι πιο ωραία. Πιο ωραία. Αυτό είναι αυτό, η αλήθεια. Γι' αυτό ρώτησα. Ένα κόμμα παραπάνω που δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα. Εντάξει. Κάτι ψίχουλα είναι. Σιγά μην έμεινε. Αλλά άμα ήταν σωστή. Ναι. Εδώ οι κύριοι. Οι πρωινοί, οι μεσημεριανοί. Θα άφηναν κάτι για τους Βραδινούς. Εσύ 5 τραπέζια, 10 έχουν γίνει. Εμείς δεν έχουμε φάει μισό μπιφτέκι. Ναι. Μόνο τις φωτογραφίες βλέπουμε. Και τέτοιο, στο τέτοιο δεν ήσουν, στο... Κατάλαβες. Την Τσικνοπέμπτη. Όχι, αυτό δούλευα. Και εγώ άρρωσα σε μόνο. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά μυαλά. Έτσι και οπαδικά, έτσι εκεί να είσαι στάσιμος εκεί που είσαι. Έτσι, στάσιμο. Τέταρτα βγούμε. Όσον αφορά τους τίτλους. Α, στους τίτλους είμαστε. Δεν νομίζω εν ζωή να είδε τίτλο ο μικρός. Αυτό δεν είδε, 43 είναι. Ο μικρός Βαθυλακούλης δεν είδε εν ζωή. Εγώ είδα. Εσύ είδες, εν ζωή. Και εγώ. Εγώ ήμουνα 18 μηνών. Εγώ που ήμουνα 2 μηνών. Ήσουν 2 μηνών, το έχουμε δει. Ναι, αυτό το συσχωρημένο του μπαμπά μου. Δηλαδή γεννήθηκες με τίτλο του Άρη. Ναι, 1 Μαρτίου του 70 γεννήθηκα. Μετά 2-3 μήνες πήρες το. Με την κίτρινη κουδουνίστρα ήμουνα κι εγώ. Ευτυχώς δεν το θυμάμαι, ρε παιδί μου. 3 μηνών τι να θυμάμαι. 2 μηνών τι να θυμάσαι, ρε Τρέγια. Δύο μηνών θυμάμαι. Τι θυμάσαι. Που βίζανε τη μάνα μου. Τι να θυμάμαι, ρε φίλε. Τι ούφο, τι είναι αυτά που λες στον αέρα. Γιατί. Ποιο δεν έχει βυζάξει ρε, το βυζί τη μάνα του. Τι κακό είναι δηλαδή. Πρέπει να το λες έτσι. Γιατί. Τέλος πάντων. Σιγά ρε. Πάμε. Σιγά, δεν είπαμε τίποτα να πούμε. Θα κάνουμε μία. Γεια σου, ρε κύριε Αθηνά. Τι γάλα, ρε φίλε. Μέχρι 2 χρονών με βίζα. Επαπορέ. Γι' αυτό είμαι θηρίο. Νουνού. Άτρωτο. Λοιπόν. Να πούμε χθες, λόγω του πανικού που γινόταν, δεν προλάβαμε τίποτα να πούμε. Με πινελιές έτσι 2 λεπτά πριν τα θεματάκια, 2 λεπτά για το κάθε μάτς, έτσι. Έτσι. Ξεκίνα εσύ σαν πρωτοπόρος που είσαι και. Να, ξέρει, να πούμε για. Για το μάτς μόνο, αγωνιστικά. Για αυτό, 2 λεπτά και όχι περισσότερο. Γι' αυτό τον ΠΑΟΚ πλέον, ναι. Φίλε. Δηλαδή. 2 λεπτά είπα. Εκπλήσει. Με έφαγες. Εκπλήσει ακόμα δηλαδή και εμάς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι, όντως. Τι να πούμε, 22 νίκες, 25 αγωνιστικές. Έσπασε το δικό του άλλο ένα ρεκόρ στην μεγάλη κατηγορία, στο ελληνικό πρωτάθλημα. 30 συνεχόμενα μάτς που σκοράρει. Άλλο ένα ρεκόρ που σπάει. Τι να πεις για αυτό. Οι ελπίδες μας στην Ξάνθη και στο Κούγια. Θα σου πω, μιλάμε για πολύ μεγάλη ομάδα φέτος. Η οποία βρέθηκε 4 φορές να είναι πίσω στο σκορ και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το ανέτρεψε.
Όπως και τον Πανετολικό, σε μια εχθρική έδρα. Όπως αποδείχτηκε. Γίνανε επεισόδια. Βρίζανε τη Θεσσαλονίκη, βρίζανε τον ΠΑΟΚ, βρίζανε τον Σαββίδη, βρίζανε τον ένα τον άλλον. Είδαμε τους παίκτες να σκυλιάζουν και καλά κάναν. Έτσι. Έγινε το 1-0 με αυστηρό πέναλτι. Ήταν πέναλτι. Άσε το άφησε. Μην κάνεις τέτοια. Πέναλτι. Την άποψή μου μπορώ να πω. Ναι, να την πεις. Ο κύριος δεν το γνωρίζω. Ποιος είναι ο κύριος. Πού ξέρω. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ. Για έγινε το 1-0 και αυτό που φοβόμασταν με τον Τσαμούρη, με αυστηρότατο πέναλτι που αν θέλει δεν το δίνει. Αν θέλει το δίνει, αν θέλει το δίνει. Το έδωσε και έδειξε την πρόθεσή του ο Τσαμούρης. Εντάξει. 9 λεπτά κράτησε η χαρά των Ολυμπιακών, των Αριανών. Α, ούτε το έβλεπα εγώ. Εσύ. Των Αεξίδων, των Παναθηναϊκών και των υπολείπων εχθρών οπαδικά του ΠΑΟΚ. Μέσα σε 3 λεπτά με το ωραιότερο γκολ της 30ετίας που έχει μπει στην Αλφα Εθνική. Ναι. Ρωτάω, όχι, αν έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας. Να ολοκληρώσω και θα σου πω. Ναι. Το ομορφότερο, το ωραιότερο, η γκολάρα που βάζει αυτή η αρχηγάρα, ο Αντρέ Βιερίνια, που δεν είναι μόνο... Πώς? Αντρέ Βιερίνια. Αντζελίνο δεν λέγει, Αντζελίνο. Πώς Αντρέ Βιερίνια. Αντρέ. Αντρέ. Βιερίνια. Μπρούσουλ Άντρες θυμάμαι εγώ, το Αντρέ. Εντάξει. Εσύ, είμαι παλαιός. Καλά κάνεις που θυμάσαι. Πρέπει να ξόδεψες πολλά παιδιά άσκοπα για την Ούρσουλα. Λοιπόν, με αυτή την κολάρα, με αυτό το ρικετόνι, με αυτή την Patriot που έχει ρίξει, ισοφαρίζει το μάτσε φίλε ακροατές και Ζάχου. Και εκεί τελειώνουν τα πάντα για τον Πανετολικό. Ο τερματοφύλακας τι ευθύνη να φέρει. Μιλάμε για ρουκέτα από 40 μέτρα. Δεν περίμενε να σουτάρει, δεν είχε καλό οπτικό πεδίο, ευνηδιάστηκε. Και εκεί που πήγε η μπάλα. Δεν είχε καλή θέση. Μα αυτό σου λέω, δεν περίμενε να σουτάρει. Λίγο έξω. Γιατί έρχεται. Κάνει το πλάγιο, έτσι. Πάει η μπάλα περίπου στο. Το πλάγιο, ρε. Διώχνει την μπάλα ένα αμυντικό. Πριν από αυτό, κάνει το πλάγιο Βιερίνια. Α, ναι. Πάει η μπάλα, γίνονται κανένα δύο κόντρες. Πάει η μπάλα στον αμυντικό, διώχνει, πάει η μπάλα πάνω του. 40 μέτρα, 38, 40 μέτρα. Πώ είναι. Κλάτ! Το ρουκετώνει, μπαπ στο μπλε μάτι. Δεν πιάνεται αυτό. Ωραία. Μετά από 3 λεπτά κόρνερ, πίσω βαραυτά, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. 2 λεπτά σε είπα, δεν είπα πριν. Εντάξει. Τέλειωσα. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Φίλε, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Άλλο θέλω να σου πω. Και σε θα ρωτήσει εμένα, σε αυτά που θα πω. Σου είχα πει κάτι και δεν ξέρω, θα σου ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Σε μάτς του 25 αγωνιστικές δεν έχουμε παίξει. Ναι. 25. Σε μάτς ένα από αυτά τα 25 μάτς έχει σταθεί ο άτυχος μέχρι στιγμή ο ΠΑΟ. Πες, εκείνο το μάτς ήμασταν άτυχοι, ρε παιδί μου. Μας πήγε η μπάλα κόντρα, ας πούμε. Άτυχος δεν μπορώ να πω ότι έχει σταθεί. Σε πολλά μάτς ήταν τυχερός. Ήταν στο μάτς με την ΑΕΚ, να τα πιάσουμε ένα-ένα, στην Τούμπα τυχερός. Ήταν στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Όχι τόσο πολύ τυχερός. Ήταν. Ναι. Ήταν τα δύο δοκάρια που είχε. Δεν ήταν καλύτερο. Ήταν στο μάτς με τον Καραϊσκάκη, υπέρ τυχερός. Και άστοχοι βέβαια οι Ολυμπιακοί. Εντάξει. Στο Χαρελάου μπορώ να πω στο πρώτο μάτς είναι τυχερός γιατί χάνει το πέναλτι ο Γιουνές. Σωστά. Έτσι. Βέβαια είναι και άτυχος εκεί γιατί έχει κανένα δυο τετατέτ που δεν χάνονται εκεί. Ο Κουέστα έκανε την εμφάνιση. Ένα διπλό. Δεν είχε άλλη. Την εμφάνιση ας πούμε της χρονιάς έχει κάνει νομίζω ο Μία Κουέστα. Μία διπλή υπόκριση είχε εκείνο στο 30. Μπράβο. Αν μπράβο, μπορείς. Άτυχος, είπα. Άτυχος δεν είναι. Άστο τυχερός. Εγώ δεν ξέρω τι. Αν δεν ήταν σε κανένα μάτς που δεν θυμάμαι. Δεν είπα. Δεν είναι αυτό. Και αυτό δεν ήταν 38. Σε κανένα μάτς. Δηλαδή θέλω να σου πω εκτός το όλα, έχει και τη ρέντα. Αλλού θέλω να καταλήξω. Και με ρέντα. Χρειάζεται και η ρέντα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Τόσο πολύ, όχι. Ναι. Βέβαια δεν ήταν άτυχος, όπως λες, ήταν τυχερός σε 34 μάτς, αλλά έχει χάσει πόντους από διαιτητικά λάθη. Ναι. Ζάχο. Ναι. Ας πούμε το πιο. Το πιο πρόσφατο είναι με τον Άρη. Ναι. Που ήταν ο Άρης, είπαμε, πολύ καλός. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, ίσως το καλύτερο για μένα μαζί με την ΑΕΚ που έκανε φέτος. Αλλά είναι το goal of sight. Μισό μέτρο, 10 πόντους, 20. Μισό μέτρο δεν είναι, είναι 10 πόντους. 20 πόντους, 30 πόσο είναι. Είναι offside. Μέχρι στιγμής, άρα εντάξει, αυτό ήθελα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν ήταν σε κανένα ματσάτικο. Όχι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι η τύχη είναι και με τους ικανούς. Είναι και με τους, παιδί μου, με τους δυνατούς, πώς θα το πω. Ναι, ρε φίλε, αλλά το πιστεύω αυτό. Και σε κάποια στιγμή, μία φορά πρέπει να είσαι και άτυχος. Μία στα 30. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τόσα χρόνια είχε πολλές ατυχίες. Ναι. Δηλαδή, πέρσι δεν είναι ατυχία που ένα χαρτί. Ναι. Από ρολό. Χαρτιά πετάχτηκαν. Πήγε πάνω του.
Δεν είναι ατυχία. Ναι. Δεν είναι ατυχία που ο Κομίνης, ξέρω εγώ, έδειξε γκολ και μετά το πήρε πίσω. Το ξανακατακύρωσε και ναι. Ατυχία είναι και βέβαια όταν χτυπάει. Ατυχία στην πλάτη του, ποιο ήταν και ο Σάχα, ποιο ήταν ο τερματοφύλακας σε εκείνη η φωτοβολίδα με την ΑΕΚ και δεν διακόπηκε το παιχνίδι και εκείνο ατυχία. Κακός, έπρεπε να διακοπεί. Ατυχία ήταν γι' αυτό. Κακός, λέω. Μα το συμφωνούμε, δεν διακόπηκε. Κακός. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να τιμωρούνται για να μην υπάρχουν όμοιες ξανά. Ωραία. Τελειώσαμε λίγο για και μετά τα θέματα πάω και άρια αν έχουμε και να βγάζουμε κάμες, εντάξει. Δεν θα πω εγώ τίποτα όταν λέμε 2-2 λεπτά. Δεν αγώνεσαι, ρε φίλε. Όχι, βλέπω την ώρα, βλέπω παραπέντε πάει. Ποιο θα μα πάρει σιγάρι. Τίποτα, Δεν πουλάμε ούτε νερό στην έρημο. Ούτε νερό στην έρημο Σαχάρα πουλάμε. Λοιπόν, για τον Άρη δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Εντάξει, εγώ το είπα και χθες, δεν είναι δείγμα το μάτς με τον Απόλλωνα. Δεν είναι δείγμα να πω ότι. Βγαίνουν όμως κάποια συμπεράσματα ότι ο Άρης, νομίζω συμφωνείς και εσύ, έχει κάνει μια ψιλομαγιά. Για άλλους ψιλομαγιά, για άλλους περισσότερο χοντρομαγιά για την επόμενη χρονιά. Έχει δηλαδή κάποιους παίκτες που μπορεί να στηριχθεί για την επόμενη χρονιά. Και να πει ότι πάνω σε αυτούς μπορώ να χτίσω ένα κορμό, έτσι δεν νομίζω να διαφωνείς. Έχει κάποιους καλούς παίκτες. Εντάξει. Ολοκλήρωση. Ναι. Όχι, άμα θέλεις. Ναι, είναι κακό να σε διακόπτω πάνω στη ροή της σκέψης. Δεν πειράζει. Δεν είναι δείγμα το χθεσινό παιχνίδι. Αυτό που είναι πολύ καλό που μου άρεσε, βέβαια το σχολιάσαμε λίγο χθες πριν μπεις εσύ στο στούντιο, είναι ότι παρότι το μάτς ήταν 3 και 4-0, οι παίκτες έδειχναν ότι θέλουν να πιέσουν και να βάλουν κι άλλο. Δηλαδή υπήρχε. Φυσικά. Υπήρχε δίψα, υπήρχε θέληση. Δεν υπήρχε μόνο δίψα και θέληση. Υπήρχε. Υπήρξε η ενοχή του προηγούμενου μάτς. Υπήρξε η ντροπή, ο διασυρμός μέσα στο Καραϊσκάκι. Τι διασυρμός, Από τα γενέθλια του Ολυμπιακού. Τέσσερα, όταν τρως δεν είναι διασυρμός. Όχι. Σε παρακαλώ. Πώς είναι διασυρμός. Σε παρακαλώ. 2-1-77 ήταν. Σε παρακαλώ. Τι να κάνουμε, δηλαδή 2-1-77 ήταν. Γιατί 4 είναι διασυρμός. Έχω πάθει, ρε. Δηλαδή άμα ήταν και στο 77 και 18 δευτερόλεπτα ήταν 3-1. Ναι, ωραία. Εσύ τώρα το είπες, 10 δευτερόλεπτα δεν πέρασαν. Άμα ήταν εύστοχοι 50% του Ολυμπιακού. Δεν σου λέω τόσο εύστοχοι όσο ήταν με τον Άρη, 50%. Στο δικό σου μάτς πόσο θα έλεγε το μάτς. 3-0. Τότε τι μιλάς. Τι μιλάω. Τι διασυρμός θα ήταν. Πόσο έληξε, λέμε, ρε, γορή, αρχίσουν πάλι τα αν και τα. Γι' αυτό χθες σου το είπα. Ωραία. Πάντα βάζεις το αν. Δεν θα βάζεις το αν. Για να εγώ σου το λέω. Για να βελτιωθείς οπαδικά. Ευχαριστώ, ρε, πρόσεξε με. Αφού κάνεις για τον Άρη, δηλαδή αρχίζω και. Άκουσε με. Ειλικρινά σταματήσω, αφού κάνεις για τον Άρη. Γιατί ρε φίλε, καλά ο Άρη. Κακό είναι. Όχι. Κακό είναι. Μετά από δικηγόρο του Ηρακλή. Εγώ τον Άρη τον έχω κράξει πάρα πολύ. Έτσι. Οκ. Όλα ωραία. Έχω κάνει καζούρα, έχω κάνει. Αλλά σου πω κάτι. Νοιάζετε, παιδιά, νοιάζετε. Να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω τώρα κάτι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, όπως θες να το εκλάβεις. Αστείου και αστείου. Και εσύ και οι φίλοι Αριανοί. Αστείου και αστείου. Το πιάσα τι ήθελες να πεις. Πόσο άσχημο είναι, νομίζεις, για τον Παοξή, για τον Αριανό, πέρα από την κόντρα που έχουμε εδώ στην πόλη, να ξεσκίζουμε το Βάζελο, το Χανούμι και το Γαύρο και οι δύο. Ναι, καλό θα ήταν, αλλά. Άκουσε. Δεν θα γουστάρεις εσύ να μιλάει όλη η Αθήνα και να λέει, όχ, η Θεσσαλονίκη. Πήρε ο Πάοκ το πρωτάθλημα, ναι, αλλά και ο Άρης, κοίτα, την ξέσκησε την ΑΕΚ. Να σου πω και κάτι. Άμα έπαιρνε και κανένα άσο με το Γαύρο, ξέρεις πως την ακούγανε και κάτω. Του χρόνου. Τώρα κάτι είπα και εγώ με τον Γαύρο, είδες, λάθος. Του χρόνου. Λάθος ομάδα είπα. Του χρόνου. Λάθος ομάδα είπα. Βέβαια, αυτό για να πάμε τώρα. Χαρτολογώντας είπα το αστείο φυσικά. Η άποψή σου, αυτό είναι ωραίο όταν θα ήταν πολύ ωραίο όταν ο Άρης θα ήταν στο ίδιο οικονομικό επίπεδο με τον ΠΑΟΚ, άρα θα μπορούσε να διεκδικήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες. Ή άμα ήμασταν, παρότι την μεγάλη διαφορά δυναμικότητα στο οικονομικό πεδίο, αν ήμασταν σε ένα άλλο κράτος, αν ήμασταν στην Αγγλία. Γιατί στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, η Λέστερ πήρε το πρωτάθλημα από τη Μάντσεστερ, από τη Λίβερπουλ. Εδώ η Λέστερ δεν μπορεί να το πάρει από τη Μάντσεστερ και τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Δεν διαφωνώ, αλλά. Έτσι. Αλλά με. Άρα, αν είχα κι εγώ έναν, για να το πάμε εκεί που λες, του ίδιου ή του μικρότερου οικονομικού διαμετρήματος, μπορεί να έδινε τα ίδια. Μπορεί και περισσότερο. Διότι έχουμε το παράδειγμα του Μελισανίδη, που για μένα, σου είπα ότι είναι μεγαλύτερο τέτοιο, αλλά δεν δίνει λεφτά. Σκοπός είναι τι βάζει. Άρα, αν είχα ένα τέτοιο κι εγώ οικονομικό μέγεθος που θα μπορούσα να διεκδικήσω, τότε αυτό που λες θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν πολύ ωραίο και να παίζαμε και για το πρωτάθλημα αυτό. Και να, όπως στο μπάσκετ, να ξανά είχαμε μια τέτοια δεκαετία. Αυτό, για να, γίνει, αυτό για να γίνει. Επειδή ο Άρης έχει κάνει μια αρκετά καλή ομάδα. Ναι, νομίζω είναι καλή ομάδα. Ιδίως μετά τις μεταγραφές Ιανουαρίου που βγήκαν λαχεία. Όντως βγήκαν λαχεία, πραγματικά. Δεν το συζητάμε. Ο Άρης θα πρέπει,
για να συμβεί αυτό που συζητάμε, mm-hmm. να κρατήσει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να ενισχυθεί το καλοκαίρι. Όχι με πολλούς. Σε 3-4. Συμφωνώ απόλυτα. Σε 3-4 ακόμα. Έτσι, αυτό θα γίνει. Ποδοσφαιριστές της ποιότητας, ας πούμε, του Βέλεθ, έτσι, του Λάρσον, ναι, του Γκαρσία, έτσι, έτσι, του Ματίγια. Του Ματίγια, έτσι, να πάρεις 3-4 ακόμα τέτοιους ποδοσφαιριστές, έτσι, να κάνεις έξυπνες κινήσεις για να μπορέσεις να βγάλεις τη χρονιά σου οικονομικά. Βέβαια, αυτό είναι πρότιστο. Αυτό είναι το πρότιστο. Να μην οικονομικά, να μην έχεις τα παλιά, τα ταβαντούρια. Όχι, και για την λειτουργία της ομάδας είναι το πρότιστο. Γιατί, αυτό, σε κάθε ομάδα, έτσι. Γιατί όταν οι παίκτες θα είναι απλήρωτοι 3-4 μήνες, ναι, όσοι και να έρθουν, όχι, ναι, ό,τι συμφωνούμε, και να γίνει, δεν θα παίξουν. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Όλα αυτά ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά κατάφερε με την έλευση του Ιβάν Σαββίδη, σταδιακά, σιγά σιγά, χρονιά με τη χρονιά. Με τα όσα συνέβησαν. Όχι, χρονιά, αυτό από την αρχή ήταν. Οικονομική βεβαιότητα υπήρχε από την αρχή. Οικονομική βεβαιότητα υπήρχε. Υπήρχε, τι, υπήρχε, δεν πληρώνε στην αρχή δηλαδή. Υπήρχε όμως η αμάθεια ενός μεγάλου οικονομικού παράγοντα, ο οποίος θέλησε να μπει σφήνα στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλησε να ανατρέψει ένα καθεστώς το οποίο επικρατούσε αρκετά χρόνια. Mm. Γιατί μιλάμε για ένα καθεστώς, μιλάμε για τις 15 συνεχόμενα πρωταθλήματα, 12 πόσα ήταν του Ολυμπιακού. Πιο παλιά, 20-18, νομίζω, πιο παλιά του Παναθηναϊκού, πιο παλαιότερα τρία συνεχόμενα. Καταλαβαίνεις, όταν μιλάμε για τις πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες που στείλανε και να λέγανε το Εγάλεο και ο Ολυμπιακός να κερδίζει, η Μητρόπολη είναι... και οι άλλοι να πάνε, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν υπάρχει ένα καλολαδωμένο γρανάζι ενός συστήματος, ναι, αντιλαμβάνεσαι, φίλε Ζάχο και φίλε ακροατές, ότι είναι πολύ δύσκολο, ωραία, αυτό το απόστημα να το καθαρίσεις. Να το αποβάλεις, ναι, να το σιγά σιγά σταδιακά να το εξαλείψεις, να το μηδενίσεις. Αυτό έγινε λοιπόν στον ΠΑΟΚ και κανείς δεν το κατάλαβε, γιατί όπως το είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, να φτάσει ο Άρης στα οικονομικά επίπεδα του Άρη, στην οργάνωση που έχει του ΠΑΟΚ, στην οργάνωση που έκανε ο ΠΑΟΚ, στους ποδοσφαιριστές που έφερε, στα χρήματα που ξόδεψε, στα όσα έγιναν με τις τιμωρίες, με μείον βαθμούς, με. Ναι, όλα αυτά, όμως, όλα αυτά ο ΠΑΟΚ, αν θυμάστε πολύ καλά, τα πάλευε, γιατί μόνο για τα παγωμένα χρέη ξέρετε να λέτε, τα πάλευε από το 2000 μέχρι το 2011-12 που ήρθε ο 12, πότε ήρθε ο Σαββίδης? 12 νομίζω πρέπει να ήρθε. 13 πρέπει να ήρθε. 12-13 πρέπει να ήρθε. 12. Ναι, από το 2000 και πιο παλιά μέχρι το, με διοικήσεις πρωτοδικείου. Ωραία. Με διοικήσεις πρωτοδικείου. Εγώ για να κλείσουμε με αυτό. Τις οποίες δεν υπολόγιζε κανένας. Και ο λόγος ήταν ένας, πάρα πολύ απλός. Γιατί όλοι ήταν φυτευτοί. Επειδή βόλευε έτσι το σύστημα. Επειδή έπρεπε να βγαίνει πρώτος Ολυμπιακός. Επειδή ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός του πατέρα και των λοιπών το 2010 έπρεπε να πάρει τον ντάμπλ. Και έπρεπε να σφαγιαστεί ο ΠΑΟΚ και να χρησιμοποιηθεί ο Άρης. Έτσι λες εσύ. Εγώ διαφωνώ. Άμα ήταν έτσι, να σφαγιαστεί ο ΠΑΟ και να ευνοηθεί ο Άρης θα ήταν κυπελούχος εκείνη τη χρονιά στο ΆΚΑ. Λοιπόν, σου είπα κάτι. Σου είπα. Και εγώ σου είπα. Σου είπα κάτι. Χρησιμοποιούν, γι' αυτό λέγονται επιστήμονες. Έχουν 150 μεθόδους, 200 τρόπους για να σε τρυπάν, να σε βάλουν εσένα, εμένα να σκοτωθούμε, ναι, και αυτοί να είναι κερδισμένοι. Εκεί πέρα κάτω. Αυτό γίνεται χρόνια, Ζάχο. Ωραία. Εγώ λέω, για να το κλείσουμε, για να το κλείσουμε, να πάμε και στο διάλειμμα. Πέρασε 9 η ώρα και να βάλουμε και τον κόσμο στη συζήτηση. Λέω ότι εφόσον το ελληνικό πρωτάθλημα λειτουργούσε και λειτουργεί, λέω εγώ ακόμη, μπορεί όχι ακριβώς έτσι, αλλά πάλι κανόνες λίγο πολύ είναι το ίδιο, με την ίδια διαδικασία και ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, γι' αυτό παίζει ρόλο το οικονομικό status quo της κάθε ομάδας. Γι' αυτό σου έδωσα το παράδειγμα ότι στην Αγγλία η Λέστερ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά η Λέστερ στην Ελλάδα δεν μπορεί να το πάρει. Και γι' αυτό λέω ότι είναι διαφορά να έχεις εσύ Σαββίδη και εγώ να έχω τον κύριο Καρυπίδη, ή να έχει ο άλλος τον Μαρινάκη και ο άλλος να έχει τον, πώς λέγεται, τον Μελισανίδη. Όπως είχε διαφορά, ναι, να έχεις αυτό... εσύ τον Κοντομινά, ναι, ο Ηρακλής να έχει τον Μητυλινέο. Δεν αποτυπώθηκε αυτό. Ο Ηρακλής να έχει τον Μητυλινέο, δύο μεγάλους τεράστιους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, ναι, που ήρθαν πολύ πριν το Σαββίδη. Σωστό. Και απέτυχαν να κάνουν και τον Ηρακλή μεγάλο και τον Άρη μεγάλο. Ναι, αλλά δεν κάθισαν. Δύο χρόνια αυτό. Εμείς αυτό που λέγαμε. Ούτε δύο χρόνια δεν κάθισαν. Δεν ξέρω τι κάτσε. Το Μητυλινέο, εγώ σου... λέω ότι στον Άρη ήρθε, ναι, ο Κοντομινάς που ήταν από τους πρώτους. Είναι, νομίζω, ακόμη. Και στον Ηρακλή ήρθε ο Μητυλινέος που είναι κράτος. Ναι.
Έγινε ή δεν έγινε. Έγινε, πώς. Στον ΠΑΟΚ είναι ο Σαββίδης και πέτυχε. Τι να κάνουμε. Ότι δεν είναι θέμα πέτυχε, ρε, εσύ, και απέτυχε. Λέω ότι δεν κάθισαν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς, για κάποιους λόγους δεν κάθισαν. Προφανώς. Κάτι είδαν και δεν κάθισαν. Προφανώς, δεν θέλω να πω τι είδαν. Ότι, κατά τη γνώμη σου. Προφανώς λέω ότι σε εισαγωγικά το μικρόβιο που μπήκε και στους ένα και στον άλλον δεν έπιασε. Το εμβόλιο δεν έπιασε. Πιθανώς ο Σαββίδης να έπιασε. Ή να είδε κάποιες άλλες ευκαιρίες ο Σαββίδης που δεν τις είδε ο Μελισανίδης. Ο Κοντομινάς και ο. Πώς λεγόταν ο άλλος. Μητυλινέος. Είναι θέμα στόχων, Ζάχο. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα μετά τον break. Ωραία. Είναι λοιπόν, θέμα στόχων. Και λέω για να το κλείσω και να πάμε στο διάλειμμα και να ανοίξουμε τις γραμμές ότι εφόσον υπάρχει οικονομική διαφορά σε αυτές τις ομάδες, δεν μπορεί να υπάρχουν μεγαλεπίβολοι στόχοι. Όταν μιλάμε μεγαλεπίβολοι, μιλάμε για το πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί το κύπελο μπορεί να το πάρει και μια ομάδα και λίγο με τις κλώσεις να πάει για τελικό και καλά, να είναι ένα πάρει παιχνίδι. Ένα κύπελο πρώτα. Δεν λέω, δεν λέω γενικά λέω για το κύπελο. Είναι πάρα πολλά, Ζάχο. Θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά. Έτσι. Ναι, λέω λοιπόν. Γενικά. Λέω δηλαδή, ένας που δεν έχει οικονομική ισχύ στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Κράτα να τα πεις μετά τον break. Θα πάει 9 και 10 και θα ψαχνόμαστε πάλι. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουμε με το που επανέλθουμε. Ανοίγουμε γραμμές στο 2310 287 και 38, δηλαδή γιατί είστε λίγο περίεργοι. 2310 287 8-8-8 69-45-287 και 3 οκτάρια. Βασίλης Καβαδίας επί το έργο. Τι? Και μηνυματικά οι ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε FM κενό, σχόλιο το μήνυμα αποστολής το 54-5-26. Το 26 δεν ξεχνείτε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα και το 2310-287 και 3 οκτάρια δικό σας από αυτή τη στιγμή, όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. FM γεννώ το μήνυμά σας, στο σχόλιο σας, στη σκέψη σας, το 54526. Πριν πάμε στον φίλο που είναι στην αναμονή ήδη, ένα σχόλιο από χθες, βέβαια το επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μέσα στο στούντιο, το κινητό, παιδιά, είναι στο αθόρυβο, οπότε δεν μπορώ να το βλέπω. Στον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο που είναι στην Τρόικα, στην πρωινή εκπομπή εδώ στο Λίμπερο από τις 10 μέχρι τις 12 με Μάριο Ασλαμά και Χρήσανδο Τσαλτίδη. Το 85-86 μου λες το 1-5 της Καλαμαριάς. Μόνο που αυτό ήταν Καλαμαριάρης, το μάτς Παναγιώτη. Ναι, ο Άρης και βάλει 4 γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου, αν θέλεις. Γιώργος Χανιώτη. Α, ωραία. Έλα, σε ακούμε, Γιώργο. Ο Τάσος αυτή τη στιγμή είναι λίγο έξω. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Θα έρθει, οπότε μην... Το ξέρω. Θα έρθει. Είναι έξω σε μια υποχρέωση, θα έρθει. Ναι, πήγε... Δεν έφυγε. Ναι, πήγε να σου φέρει τα φυστίκια, ξέρω εγώ. Όχι, έχει κάτι με το αμάξι, κάτι τον... ναι. Που πάρκα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να σχολιάσουμε... Να σχολιάσουμε γενικά για την απόφαση που θέλουν να πάρουν να παίξουν τελικό αν θα περάσει η ΑΕΚ τα λοιπά και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γεια σου, μόλις μπήκε γι' αυτό. Ναι. Να σχολιάσουμε δηλαδή αυτό αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, αν θα περάσουν και οι δύο, έτσι ναι. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, να παίξουν και κλεισμένο το θερμό στην Αθήνα γιατί κάνα επεισόδια ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ναι. Καλό. Το βλέπεις λογικό, ρε Σιζάχο? Όχι, εγώ δεν το βλέπω λογικό αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Απ' ναι. Την άλλη, τι να πω, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει βέβαια, έτσι. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται. Ανάλογα βέβαια με ποιος κάνει. Αν τις κάνει η Παναχαϊκή, ο Απόλλων Αθηνών, εγώ θα βάλω και τον Άρη, θα πέσει η τέτοια. Αν το κάνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός είναι σε καμπή όπως είναι τώρα δύσκολη οικονομικο-διοικητική. Όπως βλέπεις γίνονται άλλα πράγματα. Εντάξει, τώρα τι να πω. Παραπάνω από αυτό δεν νομίζω μπορώ να σχολιάσω κάτι. Για όλους πρέπει να ισχύουν τα ίδια. Όταν αυτό γίνεται και υπάρχει ισοτιμία και ισονομία, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε και διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ναι, όπως λέγαμε φίλε μου Ζάχο πριν από καιρό, ναι. Όταν ήταν το παίζατε εσείς με τον Ολυμπιακό, τα λεπτά ναι. Και σας βάλανε Έλληνα διαιτή και εγώ είχα ναι. Πει στην εκπομπή ότι κακός. Βέβαια κακός. Βέβαια κακός. Έτσι, κακός. Και φάνηκε, στο Καραϊσκάκι και φάνηκε αυτό. Ακριβώς, βέβαιως φάνηκε. Γιατί λοιπόν... και ήταν κόκκινη εκείνη, στο 23ο λεπτό ήταν κόκκινη. Κάτι. Ναι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, άρα αυτοί από κάτω μαγειρεύουν κάτι άλλο. Έτσι. Ναι. Κάτι σκέφτονται, το οποίο εμένα δεν μου άρεσε. Εγώ θέλω όλες οι ομάδες από τη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν μπροστά. Εγώ θέλω να βλέπω την Βόρεια Ελλάδα να είναι ενωμένη. Ναι. Δύσκολο μεν. Αυτό δύσκολο βέβαια. Δύσκολο. Ναι, το ξέρεις και εσύ και εγώ.
Ναι, δύσκολο, έτσι. Γιατί έχουν γίνει κάποια πραγματάκια, έτσι, για να είμαστε, μπράβο. Λέμε να πράγματα. Είμαστε μπράβο, να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, λέω ότι είναι δύσκολο ως ανέφικτο αυτή τη στιγμή. Ανέφικτο. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι η πόλη ενωμένη οπαδικά. Α, καλό σώμα. Να το. Μπορεί. Μπορεί. Όταν οι τρεις ομάδες είναι σε διαφορετικές κατηγορίες. Έχει συμβεί. Ναι, υπήρξε κανένα πρόβλημα. Μια χαρά ήταν η πόλη. Μια χαρά ήταν η πόλη. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Άσο να, εντάξει, δεν είναι. Τάσο. Έλα. Τάσο. Δεν μου λες, θες τον κάνεις σε κουμπάρο. Αφού στα τρία τα ποτά να πούμε χάνεται. Πώς τον κάνεις? Όχι, κουμπάρο. Δεν χάνεται. Στα τρία, καλά. Στα τρία τα ποτά δεν πήρε τα πάρω το τρελαθώ. Όχι, άκουσα. Εγώ πότε δεν είμαι ποτέ, δεν λέω ψέματα, αλλά στα τρία είμαι εντάξει. Λοιπόν, σε πω τώρα κάτι. Ήταν τυχερός που δεν ήμουν μαζί του, θα τον αμολούσα εγώ άμα ήμουν. Ναι, μπορούσε να με θα τον αμολούσα, ένα πρόξιμο έτσι να το έδειχνε να έπεφτα πάνω στον κουκάλι. Τον έριξα ένα κλώτσο να πάει. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη, το χάσαμε. Τι να κάνω. Μας έχει μείνει τέλος πάντων. Μπίλι, πώς γράμμες έχει? Τρεις. Κλείνω, μιλάτε. Okay. Γεια σου Γιώργα. Να ξέρεις τώρα, ο Θοδωρής από αυτό θα πάρει κατά τις 10 παρά 5. Καταρχήν έχει να πάρει πολύ καιρό τώρα, σοβαρά. Κάτι τον έκανες. Και... Εγώ τι τον έκανα. Δεν ξέρω. Ίσως εγώ το λέω. Σε πειράζει τον κόσμο. Εγώ πειράζω τον κόσμο. Εγώ τον καλό να πάρει τηλέφωνο. Να μας πει. Τον καλό τον άνθρωπο. Τον καλό να πάρει. Γιατί στα αγωνιστικά έτσι, αυτά είναι πολύ καλό. Πάμε. Στις διατάξεις 4-2-3-1, ρόμβο, φεύγουν τα μπακ, κάνει πλάγια κίνηση. Σε αυτά είναι καλό. Όντως. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου, φίλε μου. Ο Θωμάς είμαι. Γεια σου, Θωμά. Όχι ο Νασλίδης. Ο Νασλίδης. Ο Νασλίδης. Έλα. Ναι. Ο Θωμάς Νασλίδης Μπιμπισίδης. Έλα. Γεια σου, ρε Μπιμπι. Γεια σου, Φλαράκη. Δεν μου λες ποιος δεν... Έμαθα χθες, αν δεν σε άκουσα. Ναι. Ότι καλά, δεν μας ακούσε. Είχες κάποιο θέμα... Όχι, ναι. Λόγω δουλειάς. Ναι. Είχες κάποιο θέμα με το... Με το Νασλίδη κάτι έγινε. Χοντρό πινελί και τον έριξε. Και δεν έριξε κανένα πινελί. Δεν έριξε. Κράξιμο, ωραία. Χοντρό κράξιμο τον έριξε. Τι έγινε, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε. Καλά, να πω ρε φίλε, συγγνώμη. Άκου τώρα Τάσου. Αυτός ο άνθρωπος βρισκόμαστε τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο με κοινή παρέα που έχουμε και ξέρεις τι συζητήσουμε. Τα έχουμε συζητήσει 20.000 φορές αυτά τα θέματα και βγαίνει στον αέρα με ρωτάει ποιο είναι το πρόβλημα με τον Νασλίδη. Είναι ούφο με σκούφο ή δεν είναι. Σκούφο εσύ φοράς. Εσύ, άκου λίγο να σε πω. Να λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα για το θέμα Νασλίδη δεν το έχουμε συζητήσει μαζί ποτέ. Μπορεί με άλλους. Ωραία. Και ξαναπώ γρήγορα. Δεύτερο. Εγώ θέλω να πω... Ωραία, να ξαναπώ. Θέλω να πω κάτι. Ένα μεγάλο μπράβο στα 26.000 χέρια εχθές που χειροκροτήσανε τον Νασλίδη. Ήσουν στο γήπεδο χθες? Ναι, ήμουνα. Και το χειροκρότησε όλο το γήπεδο τον Νασλίδη, είσαι σίγουρος? Ναι, όλο το γήπεδο το χειροκρότησε. Πόσες χιλιάδες χρόνια, 26.000 και 13.000. Ναι, 12 επί 2, 26.000 τα χέρια. Ξέρω στην Τούμπα, άμα έχετε ο καθένας από ένα χέρι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, από ένα χέρι όχι, από ένα τρίτο πόδι έχουμε. Σιγά, αυτό που πατάω πιανού είναι εκεί, σιγά. Δεν ξέρω, ρώτα. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο λαό του Άρη που άρχισε να επιτέλους, να μην υπάρχει και σωστρέφεια στο σύλλογο, να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια και να εκτιμάμε τις αξίες και την προσφορά κάθε αριανού ποδοσφαιριστή. Ποια προσφορά, ρε φίλε, δεν προσφέρει τίποτα ο άνθρωπος. Ο Νασλίδης ο ποδόσφαιρο έχει προσφέρει, έχει μια καριέρα. Για τον Άρη δεν μιλούσε τόση ώρα. Δεν έχει σημασία, είναι αριανός όμως. Και τι να κάνω, κι εγώ αριανός μου, να πάω να παίξω τότε. Αλλά δεν μου λες το πρόβλημα ποιο είναι. Ξαναλέω. Γρήγορα γιατί δεν ενδιαφέρει και πολύ τον κόσμο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, παρότι έκανε για μένα ένα χοντρό λάθος και δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, μου πούλησε και αργιανηλίκη. Το λάθος του ήταν στο παιχνίδι Πλατανιάς Άρης με τον Άρη με 1,5 πόδι στη Β' Εθνική, έπαιξε θέατρο για να κερδίσει κόκκινη κάρτα. Αυτό, όταν λες είμαι Άρης, δεν το κάνεις αυτό που αγαπάς. Λέω εγώ. Έχουμε συγχωρήσει πώς. Το αν έχουμε συγχωρήσει αυτό αθώνει τον Νασλίδη. Προάγει τη Διχόνοια μέσα στον Άρη. Άντε ρε καρτούν. Άντε ρε καρτούν που έκανα τη Διχόνοια. Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με Μπίμπι.
και άλλες φορές έχει συμφωνήσει. Είστε, τα καρτούν, τα καρτούν συνεννοείστε γι' αυτό. Ασπρόμαυρο καρτούν με κιτρινό μαύρο καρτούν. Σου έκανε κάτι. Κοίταξε, αυτά που προάγει στην Διχόνοια στην ομάδα. Γιατί δεν λες το άλλο, παιδί. Και έχει συνήθειες παλιών καθεστώτων. Μπιμπισίδη, γιατί δεν λες το άλλο. Μέσα και σου κόψω το ρεύμα τώρα. Γιατί δεν λες το άλλο, Μπιμπισίδη. Για πες. Ο Μικη Μάουρ δίπλα μου, όσο φορούσε τη φανέλα του Άρη ο Νασλίδης, ήταν Παναγία. Βέβαια. Όταν φοράει, όχι. Ήταν, δεν είπε το παραμικρό. Βέβαια. Το σιώπι έκραζε. Βέβαια. Το σιώπι δεν έκραζε. Άκουσα, άκουσα. Κοίταξε. Ο Σιώπης είναι η ψυχή του Άρη για μένα. Αλλά επειδή είναι άμπαλος αυτός. Ποιος εγώ? Ποιος εγώ? Εγώ είμαι άμπαλος. Ο Σιώπης είναι η ψυχή του Άρη. Άλλο σου λέει ρε και εγώ το Σιώπη λέω να γίνω αρχηγός του Άρη. Να μην 30 χρόνια στον Άρη, βρε ούφο. Βρε τον έβγαλα nickname. Εμένα λες για τον Σιώπη. Άμπαλε αμπάσκετιτς. Ε αμπάσκετιτς. Ούφο. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα, σε ακούμε. Ένα πιεσόμετρο δώστο να. Είμαστε εδώ μεγάλη παρέα και σε ακούμε και εσείς. Μπάσκετιτς. Ρε, είναι ο άνθρωπος που έρχεται από οικογένεια. Όλοι, ο παππούς, ο πατέρας του, λέει ο παππούς. Ο αδελφός του, τα νύφια του, όλοι μπάλα παίξουν, έχουν παίξει. Μπιπισίδης, ο Κυριάκος. Ο πατέρας του, προπονητής, έχει παίξει. Ο πιο. Όλοι, πάντα αυτές οι οικογένειες έχουν και έναν άμπαλο. Νάτος! Μας μιλάει! Εσύ που είσαι ο τρελός του χωριού! Αντερε, κλείσον! 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 Το φελό! Επιπλέει, φίλος μου, κλείσον! Πολύ μίλησε. Ο αμπάσκετης. Ο αμπάσκετης. Μας έχει πρίξει να πούμε. Και επαναλαμβάνω τώρα στα σοβαρά. Όταν λες ότι αγαπάς κάτι, στο συγκεκριμένο μάτσα είπαμε και χθες Στάσο, έβαλε γκολ. Ο Νασλίδης μας έβαλε γκολ. Το πανηγύρισε λες και έβαλε τελικό σε τελικό Champions League. Καλά έκανε. Επαγγελματίας είναι και καλά εξηγήθηκε. Αλλά σε αυτό που λες ότι αγαπάς, να κάνεις θέατρο για να κερδίσεις αποβολή σε χρονιά. Πρόσεξε, όχι σε χρονιά που να βγω Ευρώπη, τέτοιο, χαίστηκα. Σε χρονιά που αυτό που αγαπάς πέφτει. Όχι φίλε, και να έρχεσαι στον Άρη και να με πουλάς και για ανηλίκη. Να με δείξεις και με το δάχτυλο. Φεύγει ο Γκαρσία. Ποιος Γκαρσία? Αυτός που έχεις. Ναι. Μεταγραφή και πάει στην Εσπανιόλ. Ναι. Κληρώνεται ο Άρης να παίξει με την Εσπανιόλ. Ναι. Έρχεται στο Χαριλάο, σκοράρει, θα το βρει. Όχι, βέβαια. Μα και αυτό τώρα στο πω. Τι σκόραρε αυτό το μάτς. Δεν με πείραξε. Ναι, και πανηγύρισε σαν τρελό. Τι σε πείραξε. Κέρδισε, έγινε φάση, θα στο βάλω μετά με τον ναι, Γιαννιώτα. Ναι, ναι. Δεν τον ακουμπάει ο Γιαννιώτα και πέφτει, κάνει αυτό το τέτοιο. Ναι. Και κάνει κόκκινη κάρτα ο Γιαννιώτα. Ναι. Σε χρονιά που ο Άρης είναι με το 1,5 πόδι στη Β' Εθνική. Εντάξει. Και αυτό ο άνθρωπο αγαπάει τον Άρη. Αγαπάω να σλίδι. Ναι, εντάξει, εντάξει. Μόνο από αυτό που είπατε κατάλαβε. Αγαπάω να σλίδι. Και βγήκε τώρα ο μπάσκετ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Τι να πάμε στον επόμενο. Νάτος! Έσπασε το εμπάργκο. Αγόρι μου. Έσπασε το εμπάργκο. 10 λεπτά από μένα. Καψούρα έγινε μου. 10 λεπτά. Τώρα σοβαρά ρε. Θόδωρε, έχω δίκιο ή όχι. Πες, όχι επειδή το λέω εγώ, πες ότι έχω δίκιο. Ναι, και εμένα με εξηγιόταν έτσι, δεν θα μου άρεσε. Ναι, ρε φίλε, και να έρχεται. Και... πρόσεξε. Πρόσεξε. Θόδωρε, και ήρθε το καλοκαίρι και σε μια συνέντευξη, το είπα χθες και στο Χρήστο Τσαλτίδη, τον έβγαλα για σχόλια μετά το μάτς. Μου πούλησε και μου έδειξε και με το δάχτυλο. Αυτοί λέει που λένε εναντίον μου. Άντε ρε Νασλίδη αγόρι μου. Άντε Νασλίδη αγόρι μου στον Απόλλωνα. Άντε αγόρι μου. Αργιανός είναι ο Ζωτή. Και εγώ είμαι Αργιανός, θα πάω στον Άρη να παίξω. Τι θα πει με Αργιανός? Εγώ είπα ότι δεν είναι Αργιανός. Και είναι Αργιανός ο Νασλίδης. Τι λες ρε φίλε, συγκινήθηκα. Έλα πάμε, sorry. Έγινα μπουγάτσα, σε έκρηξη μπουγάτσα έπαθα. Έτσι, βγάλω τα όλα από με, βγάλω τι ρε φίλε, μου δείχνει το δάχτυλο ο Νασλίδης. Ο Νασλίδης ρε. Δικό σου είναι. Και να, άλλα ήθελα να πω από αλλού, ξεκίνησα να τελειώσω με μπάση περιπτώσει, μακριά θα πάει βαλίτσα. Στο αγωνιστικό πάμε. Είπες για τη Λέστερ φίλε μου ότι μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Με τον Ιβάν Σαββίδη φίλε να αρχίζει να προσπαθεί να ξεπατώνει όλη τη σαπίλα της Αθήνας. Ναι. Προσπαθεί να σου πει ότι και η Λέστερ ακόμα εδώ πέρα, αν τα αξίζει ρε φίλε, θα το πάει. Γιατί ο Σαββίδης δεν θα σε στείλει ποτέ, αν θα είσαι πρώτος ρε Άρη, ναι, ή Πανιώνη οτιδήποτε, να σου στείλει, να σου στήσει τη διαιτησία, αυτό, να σου στείλει... Αυτό περιμένω να το δούμε βέβαια. Αυτό περιμένω να το δούμε, έτσι. Για να σου φάει το πρωτάθλημα, ας πούμε. Εγώ στην Ελλάδα μιλάμε, δεν ξέρω κανένα μέχρι τώρα να έχει την δύνα. Να έχει την δύναμη, την οικονομική, διοικητική, την ΕΠΟ, ό,τι θέλεις, αυτά που καθορίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και να έχει γίνει 50-50. Ακόμη δεν ξέρω κανέναν. Κοίταξε να δεις, ναι, εδώ στο απόδειξε, εγώ νομίζω, ο Σαββίδης έμπρακτα. Ποιο? Έτσι χάσαμε ένα πρωτάθλημα,
Χάσαμε δεύτερο πρωτάθλημα. Ποιο χάσατε? Δεν καταδικάμε τον Ολυμπιακό με το κύπελο για να μπορέσει να τα αλλάξει όλα. Κάπου ξεκίνησε και ακόμα οι διαιτητές, αν δεν φύγει 2, 3, 4, 5 χρόνια ο Ολυμπιακός μακριά, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες, γιατί ζουν σε ένα κατεστημένο που πρέπει να κερδίζει πάντα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ανοίγεις την τηλεόραση και ακούς τους σεμιτικούς, τους speaker, οι οποίοι φαίνεται σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Τι πρέπει να γίνει για να κερδίσει αλλά ο Ολυμπιακός? Αυτό διαχρονικά ήταν. Αυτό διαχρονικά ήταν, ειδικά με την ΕΡΤ. Λοιπόν, ναι, έχω απόδειξη ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μια διετία, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να σας την πω αν θέλετε. Σου έδωσε το δικαίωμα να μπορείς να ζητάς ξένο διαιτητή. Θοδωρή, είσαι εδώ ή είσαι αλλού. Σκοπός δεν είναι να μου δίνει το δικαίωμα, αν είναι έτσι όπως το λες. Σκοπός είναι να υπάρχουν μόνο ξένοι. Δεν τι θα πει το δικαίωμα. Όπως είδες, το ζήτησα και δεν έγινε. Δεν θα ρωτήσετε ποια είναι η απάντηση. Δεν ζήτησα, ζήτησα και δεν έγινε όμως, Θοδωρή. Όπως βλέπεις, πολλά άρεσε. Αλλού είστε και οι δύο. Γιατί, sorry, δεν άκουσα. Αλλού είστε και οι δύο. Ναι, είμαστε. Εντελώς αλλού είστε. Για πες μας, φίλε Τάσο. Σας είπα ότι υπάρχει απόδειξη για το ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο ότι μία τριετία, τρεις διαφορετικές ομάδες παίρνουν το πρωτάθλημα. Έστω η μία είναι χάρτινη. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Ψάξτε τα προηγούμενα χρόνια να δείτε πότε ξανασυνέβη αυτό στην σκοπός Ελλάδα. Σκοπός είναι να το πάρει και η Λέστερ. Το έχει πάρει, Λάρισα. Πιο παλιά. 30 πιο παλιά. Πίσω μας. Δεν έχει σημασία. Η Λέστερ πότε θα το ξαναπάρει, νομίζεις? Πόσα χρόνια? Στα τελευταία 20 χρόνια υπάρχουν και άλλες Λέστερ, που το πήρε. Εντάξει, τώρα μην συγκρίνεις. Το πήρε η Νιουκάστλ, το πήρε η Blackburn. Μην συγκρίνεις την Premier League με τη Super League. Αυτό δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται, να γίνουμε έτσι. Ζάχο, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα με το χέρι στην καρδιά. Όταν είναι σε αυτόν τον Άρη, ναι, να κατεβαίνει στον Ολυμπιακό και να κάνει φιλικό, ενώ εκεί μπορούσε να τον πει. Εσύ το λες αυτό. Εγώ δεν είδα κανένα φιλικό. Όχι, φιλαράκι μου. Εγώ δεν είδα κανένα φιλικό. Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ωραία, να το συζητήσουμε. Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ δεν το είδε φιλικό όμως, έτσι. Πώς ήταν φιλικό? Δεν ξέρω. Πού ήταν να το δεις? Ναι. Από τις κλωτσιές που μας ρίχνανε, από την πίεση που μας εφαρμόζανε. Πρώτη φάση γκολ έκανες. Κόκκινη έφαγα, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Ξέρεις, στην πρώτη φάση έκανα γκολ γιατί δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, εσύ το είδες στημένο. Δεν ξέρω, εσύ το στημένο πόσο είδες το Ολυμπιακός Άρης? Στημένο ήταν... δεν το είπα, έτσι, γιατί είμαστε και σε ραδιόφωνο. Ναι, sorry, το παίρνουμε πίσω. Δεν υιοθετείται. Φυσικά δεν το υιοθετείται. Και φιλικό είναι επιλείψιμο. Φιλικό, όχι, φιλικό. Και φιλικό επιλείψιμο. Είμαστε φίλοι, ρε παιδί μου, κατεβαίνουμε. Φιλικό, λόγω γενέθλια. Είχε και τα γενέθλια. Λόγω γενέθλια. Φιλικό, είδε Παθιακό Πάο και ήταν τέτοιο. Ναι, αλλά πάμε. Δεν με άφησε να μιλήσω όμως, θα σου πω τη σκέψη μου. Τι έβλεπα εγώ από τον Παντελίδη. Ό,τι έκανε στον ΠΑΟΚ, ό,τι έκανε και στις προηγούμενες ομάδες. Έφτασε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που πίστευα ότι θα το κάνει. Λέω, για να δω, θα το κάνει. Έβαζε το σιώπη man to man στον καλύτερο παίκτη στο δεκάρι του γηπέδου. Το Φορτούνι. Έβαλε σε εμάς τον Πίσεσβαρ, ας πούμε, κολλητά. Δεν τον άφησε τον Πίσεσβαρ ούτε πλάγι, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Στο Φορτούνι δεν το έκανε. Δεν το έκανε στο Φορτούνι πουθενά και παντού. Ο Φορτούνι αλώνιζε μέσα στο γήπεδο, φίλο μου. Έκανε ό,τι ήθελε. Και ο Φορτούνι αλώνιζε. Και πες μου εσύ ότι ο Ποτένσε είχε σκληρό μαρκάρισμα. Έπαιρνε την μπάλα, φίλο μου Ζάχο, πίσω από το κέντρο. Έκανε 200 μέτρα κούρσα, έμπαινε μέχρι τη μεγάλη περιοχή και δεν είχε δεχτεί φάουλ. Ενώ στον ΠΑΟΚ όποιος παίκτης έπαιρνε την μπάλα είχε εντολή να τον κάνει φάουλ. Με το που περνούσε έπαιρνε φάουλ. Δεν είχε... Εγώ δεν είδα το φάουλ. Με 8 φάουλ τελείωσε ο Άρης στο παιχνίδι. Ο Ποτένσε με τον ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήθελε από την πλευρά εκεί ή όχι? Ο Ποτένσε, φίλε, είχε δύο παίκτες πάνω του που του κάνανε φάουλ. Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Ναι, τον κάνανε φάουλ. Ήταν κρεμασμένοι πάνω του. Okay. Περνούσε και περνούσε ματωμένα. Δεν ήταν. Αν έλεγε το Ολυμπιακός Άρης 1-2, θα έλεγε ότι ήταν πάλι φιλικό να μας το έδωσε ο Ολυμπιακός για να. Όχι, βέβαια. Αν κερδίζατε τον Ολυμπιακό, εγώ νομίζω θα βάζατε πλώρη για του χρόνου για τη δεύτερη θέση. Τώρα έτσι θα με κοροϊδέψει, θα μου πει. Όχι, βέβαια, δεν σε κοροϊδεύω. Αν έχουν το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο του χρόνου Ολυμπιακός και Άρη, γιατί όχι. Α, σα σε κοροϊδέψω εγώ μια φορά, ρε Θόδωρε. Α, σα κοροϊδέψω. Αν θέλω. Είδε, δεν το μπορεί, δεν του αρέσει. Δεν το ακούω. Μεγάλη ομάδα, συγγνώμη λίγο, ναι, με Παναθηναϊκό ανύπαρκτο, έτσι. Δεν υπάρχει. Έχουν μείνει τώρα οι μεγάλοι. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Και λες τώρα τον Άρη δεν του βάζει του μεγάλου. Ο Άρη δεν του βάζει του μεγάλου. Δεν πειράζει. Να καθιερωθεί μια πενταετία στην Αλβανική και μετά. Ναι, δεν θα πρέπει αυτό το παιχνίδι για τα μεγάλα όταν μπορεί και εφόσον μπορεί να τα πάρει, να τα χτυπήσει. Δηλαδή τι θα χτυπήσει. Εγώ με τον ΠΑΟΚ το καταλαβαίνω. Συμπολίτη είναι και φυσικά θα σκυλιάσει. Αυτού του δύο τη Αθήνα που εμένα με έχουν ματώσει, που με έχουν ξεφτυλίσει διαιτητικά.
Τώρα. Δεν πρέπει και εσύ κάποια στιγμή, τώρα που σου δίνει την ευκαιρία που, έχει, που έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πεις όχι ρε κουφάλες, θα σας πατήσω κάτω. Αλλά όταν ο πρόεδρος κάνει δημόσιες σχέσεις εκεί πέρα, όπως έκανε κάποτε και ο δικός μας, έτσι, και δεν είμαστε περήφανοι εμείς γι' αυτό. Α, έκανε κάποτε ο δικός σας. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε, τότε δεν σε ήξερα, δεν ξέρω αν τα έλεγες. Ναι. Έφαγα παπά, ναι. Αλλά όταν τον πήρα χαμπάρι, τον κυνηγούσα με την κοτρώνα. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Άμα είναι έτσι όπως τα λες. Αν είναι έτσι όπως τα λες. Και το πάρουμε, αν είναι έτσι που εγώ διαφωνώ, αν είναι έτσι όπως θα λες και το πάρουμε και εμείς καμπάρι, θα τους κυνηγήσουμε και εμείς. Όχι ρε φιλαράκι, όταν είναι πόσο, με το τώρα είπες εσύ ότι... Όταν κάθονται μαζί και πίνουν καφέ, κάτσε ρε φίλε τώρα. Είναι δυνατόν να κάθεται με τον Σάβα να πηγαίνει να βλέπει παιχνίδι του Ολυμπιακού Σαββίδης και να το δίνει χειραψίες κάτω και να μου πει πάντως, ότι δεν τρέχει τίποτα. Πάντως, ο Καρυπίδης πριν αρχίσει το πρωτάθλημα με το Μαρινάκι σε ξενοδοχείο της Αθήνας δεν συναντήθηκε. Στο Sofitel. Ακόμη. Ακόμη δεν συναντηθήκε. Όταν συναντηθεί, θα το πούμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ακουστικό υλικό. Δεν υπάρχει οπτικό. Τα λέτε εσείς. Πού υπάρχει. Πού υπάρχει του Μαρινάκη με το τέτοιο. Πού υπάρχει οπτικό ακουστικό. Ο Γεωργίου από κάτω, α πούμε, που το είπε και. Όχι, 30 site το γράψανε. Θε να σα στείλω τα link. Καλά, ένα οπτικό ακουστικό υλικό που είπε αυτό που υπάρχει. Του Καρυπίδη με τον Μαρινάκη. Με τον Θοδωρή υπάρχει οπτικό. Υπάρχει, ναι, στο βάλω. Για ένα οπτικό ακουστικό. Όχι. Τι. Φωτογραφία. Τι φωτογραφία. Φωτογραφία. Πού είναι στο μάτς. Στο μάτς που πιο Ολυμπιακός Άρης τώρα. Βάλε να δούμε. Όχι Ολυμπιακός Άρης. Σε ποιο μάτς. Είχε πάει στο Ολυμπιακός Πανιώνιος ο Καρυπίδης. Φέτος. Στο Πανιώνιος Ολυμπιακός. Φέτος. Νομίζω ναι. Και μίλησε με τον. Ναι. Βάλε να δούμε. Βάλε να δούμε. Είναι κάτω, έχει κατέβει κάτω και μιλάει με τον Θοδωρίδη μέσα στο Sofitel. Βέβαια δεν έγινε τίποτα να υποθέσω στην αρχή της χρονιάς. Δεν συζήτησαν για τα μακροοικονομικά της Ελλάδος. Ούτε ξέρεις που είναι το Sofitel. Στο Sofitel στην Αθήνα. Πού στην Αθήνα. Στην Αθήνα, στο νομό Αττικής. Δεν θέλω να σε πικάρω παραπάνω. Αυτό είναι. Δεν θέλω να σε πικάρω παραπάνω. Δεν πειράζει όσο θέλεις. Όπως βλέπεις εκεί που μπορώ απαντώ. Κοίταξε, ανταπαντάς με κάτι άλλο. Τέτα τέτ Καρυπίδη Θεοδωρίδη. Να το βλέπεις. Τέτα τέτ παιδιά τους χωρίζει και ένας φράχτης και μίλησαν. Μιλάνε ρε φίλε. Και τι να κάνουμε ρε φίλε. Μιλάνε ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Ωραία. Και τι να κάνουμε τώρα. Αφού με είπες να σου δείξω. Μα αυτό τι αποδεικνύεις. Βρε καλέ μου άνθρωπε, μου είπες να σου δείξω φωτογραφία. Ωραία. Έτσι. Και σου λέω, ωραία, λοιπόν, δεν πήγε, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, ρε, περίμενε. Δεν είχε πάει ο Καρυπίδης στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Όταν έπαιζε. Στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Που έπαιζε εσύ εδώ. Ήτανε με τον. Ναι, και τον έκραξα. Αν θυμάσαι εδώ, τον έκραξα. Αν θυμάσαι εδώ. Τι σε πειράζει το φωτογραφείο. Όχι. Τον έκραξα. Και εγώ τον έκραξα. Εγώ το λέω και τώρα, περίμενε λίγο, δώσαμε 15 λεπτά. Ότι το επικοινωνιακό δεν το έχει ο Καρυπίδης. Και του λέω να προσέχει, γιατί πλέον δεν είναι στη Βέρεια. Είναι στον Άρη. Και του λέω να προσέχει. Όπως λέει εδώ δίπλα μου, υπάρχει οπτικό ακουστικό υλικό. Δεν το συνάντησε, το γράψαν 30, ξύπνησαν το πρωί και γράψαν ότι συναντήθηκε ο Σαββίδης με το Μαρινάκι. Το σηκώθηκαν 30 ταυτόχρονα. Ναι, έχει όμως δίκιο να μου τη λέει, γιατί εδώ βλέπω φωτογραφία. Γι' αυτό σου λέω Καρυπίδη, πρόσεχε, δεν είσαι στη Βέρεια, στον Άρη είσαι. Κατάλαβες Καρυπίδη. Έτσι. Καρυπίδη, Σιώπη, Νασλίδη, ναι. Προσέχετε. Όχι, το Νασλίδη δεν χρειάζεται. Καραδοκείο Ζάχο εδώ. Βέβαια, με το βαθύλακο. Γι' αυτό είμαι. Ναι, ναι. Όχι, δεν ξέρω τι κάνει ο Χρυσταλτής, εγώ για τον εαυτό μου. Εγώ βαθύλακο είπα. Ναι, ο Χρυσταλτής από πού είναι αυτό. Έλα, ναι. Κλείσε με αυτό. Γιατί δεν τιμωρηθήκαμε για τη φωτοβολίδα του Βιερίνια. Να το. Μαζί. Εκκρεμωδική. Κάπου το διαβάσατε και οι δύο και μας το είπατε. Μία και έχω πληροφορία, ακούσε. Τάσο, έχω πληροφορία για το επόμενο παιχνίδι με την Ξάνθη. Ο Βιερίνια θα μείνει στην Τούμπα. Από εκεί θα σουτάρει. Μπορεί να σκοράρει, φίλε, και από την Τούμπα. Τι λες εσύ. Τώρα σκόραρε από τις Πρέσπες. Γιατί να μην σκοράρει από την Τούμπα. Ήταν τον Πρεσπόν αυτό, ναι. Μεγάλε. Ας μην ανησυχούν οι φίλοι της Ξάνθης. Μεγάλε. 500 εισιτήρια να τους δώσουμε. Πώς λέγεται ο πρόεδρος της Κάνης και το όνομά του? Πανόπουλος. Μεγάλε Πανόπουλε, οι ελπίδες μας σε σένα. Μεγάλε. Πανόπουλε, μεγάλε ηγέτη της Ξάνθης. Να είσαι καλά. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι και οι φίλες για το ντέρμπι στο μπάσκετ. Άρης ΠΑΟΚ. Θα δώσουν εισιτήρια. Δεν λες τον κύριο. Τι να δώσουμε. Τον κύριο Βαθύλακο. Τι να δώσουμε. Εισιτήρια, ρε φίλε. Για το ματς. Ναι, για το ματς. Δίνουμε, δεν το ξέρω. Δεν θα δώσουμε. Άμα δεν δώσουμε εμείς στο Άρης ΠΑΟΚ, ποιος θα δώσει? Στο Άρης Ηρακλής που κάνουν το πρωί την Τρόικα. Δεν το κατάλαβα. Έδωσαν για δείξη. Δεν ξέρω αν έδωσαν. Γιατί στα άλλα μάτια δεν δώσανε.
Στα άλλα μάτς το λέω εγώ δώσανε. Λοιπόν, άκουσε με, άκουσε με. Στα Άρης ΠΑΟΚ δεν δώσανε. Εγώ το λίμπερο είμαι 6 μήνες. Δεν ξέρω εγώ είμαι 8 χρόνια. Είσαι 8 χρόνια. Ναι. Δίνουνε, φέτος έδωσα. Δίνουνε. Δεν θα δώσουν, δεν μπορεί να μην δώσουν. Για πήγαινε. Για πήγαινε και λοιπόν, στον επόμενο φίλο μέχρι να τσεκάρει ο Μεσχέ εδώ. Και αν δεν δώσαμε Άρης ΠΑΟΚ. Είδα στο ποδόσφαιρο τι γινόταν. Στο ποδόσφαιρο δώσανε, αλλά εμείς δεν δώσαμε. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ Άρης έδωσε ένα εσύ, έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλο. Ναι, ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου, Δημήτρη. Δημήτρης, ακούμε. Δεν θα ξεκινούσα με αυτό, αλλά θα θέλω να δώσω μια απάντηση στον προηγούμενο, τον φίλο τον Θόδωρο. Ναι. Στο μεταξύ μας παιχνίδι, στο ΠΑΟΚ Άρης, οι παίκτες του ΠΑΟΚ το τάκλι το κάναν στην καροτίδα στους παίκτες του Άρη. Φυσικά, τι γίνεται με το κάνουμε. Το κάνανε, εσύ είδες κάτι τέτοιο. Παίξαν όπως παίξανε με τον Ολυμπιακό, όπως παίξανε με άλλες ομάδες. Α, δεν εννοείς παίξα... Δηλαδή τι εννοείς ότι παίξανε. Ναι, μα εδώ μας κατηγορούν για φιλικό. Και εγώ λέω στο πάω κάρι στο μεταξύ μας. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Τους παίκτες τους δικούς μας τους ρίχναν τάκλι στην καροτίδα. Για τον ΠΑΟΚ. Έπαιξαν όσο μπορούσαν. Φίλε, αφού ήσουν δηλαδή, καλύτερος. Το Άρη ήταν φιλικό με τον Ολυμπιακό του ΠΑΟΚ. Αφού ήσουν καλύτερος στην Τούμπα. Για. Στην Τούμπα δεν ήσουν καλύτερος εσύ. Α, ναι. Δηλαδή δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στον Άρη. Μου έκανε 7 τελικές και έβαλε 4 γκολ τα 3 με κόντρα. Τι λες τώρα, δεν το δέχεσαι εσύ αυτό. Επικοινωνείς με αυτά που λες. Ορίστε. Επικοινωνείς, λέω, με αυτά που λες. Γιατί. Σου λέω, εσείς δεν είπατε μέσα στην Τούμπα ότι ήσασταν καλύτεροι και είναι η πραγματικότητα. Ναι. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο με τον Ολυμπιακό μέσα στην Τούμπα. Ναι. Ποιο είναι το αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλύτερος από τον Άρη μέσα στο Καρεσκάκης. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έδειξε το σκορ με 4-1, λογικά ήτανε. Οπότε. Ναι, εσύ δηλαδή, πώς μπορείς να με εξηγήσεις. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, εσύ θεωρείς, ας πούμε, το 3-1. Ναι. Ότι δεν ήσουν καλύτερος, όπως λες. Φυσικά ήμουν καλύτερος. Δηλαδή, τι να κατηγορήσω εγώ τον Ολυμπιακό για μειωμένη απόδοση. Όχι, ρε φίλε, όλα τα παιχνίδια δεν μπορεί να είναι μειωμένη απόδοση. Α. Απλά το επιλήψιμο για σένα, ξέρεις ποιο είναι και το περίεργο. Ποιο είναι. Ότι ναι, έκανες εμφανισάρα με τον ΠΑΟΚ, έπαιξε μπαλάρα. Έκανες ακόμα πιο καλή εμφάνιση με την ΑΕΚ, έπρεπε να βάλεις 5 γκολ και στο Ολυμπιακό δεν υπήρχες, ρε φίλε. Αυτό είναι το περίεργο. Γιατί δεν υπήρχες, ρε φίλε. Γιατί δεν υπήρχες. Με τέσσερα, ράστι φυτές, 4 γκολ έφαγες, υπήρχες, μωρέ. Ρε φίλε, με τρία τέτοιο έφαγα. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Τρία τέτοιο και δύο απ' τα άλλα δεν με νοιάζει. 4 δεν έφαγες. Συντριβή έφαγες. Συντριβή από ομάδα. Συντριβή από ομάδα που σου έδωσε 3 δικούς του παίκτες και θα πάρεις και τώρα και τον Ασαριφάτ. Ελεύθερο. Τι δεν καταλαβαίνει δηλαδή. Είναι ελεύθερο, μα ενδιαφέρει. Δηλαδή, εσύ είδε τον Άρη να παίζει με ψυχή που έπαιξε όπως τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Σε ρωτώ. Ρε φίλε. Σε ρωτώ, απάντησέ δηλαδή, μου, σε παρακαλώ, απάντησέ μου. Κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Τι ψυχή εννοεί. Το πρώτο 25 λεπτό δεν υπήρχε Ολυμπιακό. Τι μου λε τώρα, το παιχνίδι ήταν για 0-2. Έγινε, ρε φίλε, να πούμε να λήγουν, τα παιχνίδια στο 25. Εγώ φταίω που είπα για Ολυμπιακό. Να λήγουν δηλαδή τα παιχνίδια στο 25, λε εσύ. Εγώ φταίω που έβαλε ο Ολυμπιακός 3 γκολ με κόντρα σε 7 τελικές και εγώ είχα 10 τελικές, 6 στην αιστεία και έβαλε ένα γκολ. Τι να κάνουμε, τώρα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Η άλλη έχει. Άκουσε λίγο. Υπάρχει 27 τελικές στο Ολυμπιακό. Υπάρχει εξήγηση για αυτό που λες. Ναι, για τα γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός και για τα γκολ που δεν έβαλες εσύ. Ναι. Δες το ρόστερ το δικό σου, δες και του Ολυμπιακού και θα καταλάβεις ποια είναι η απάντηση. Ναι, ωραία. Εντάξει. Με αποστόμωσες τώρα, λοιπόν. Ξέρω εγώ, απάντησε άμα δεν σε αποστόμωσα. Όχι, δεν χρειάζεται να απαντήσω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Εσύ είχες Ναζλίδη επιθετικό και ο ΠΑΟΚ είχε τον Μπρίγιοβιτς. Γι' αυτό έχασες μέσα στο Κλεάδης Βικελίδης. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ είχες τον Τζανακάκη και τον Βαλεριάνο και εγώ είχα το Μάτσο με τον Βάτσο και τον Ειρήνια. Και πολύ μίλησα μαζί σου, θέλω τον Ζάχο. Ωραία, κόψτον, άρε. Κόψτον. Τι θα πει, δεν μιλάω μαζί σου. Στην εκπομπή τη δική μας θα μου πεις εσύ αν μίλησα εγώ πολύ. Ναι, άντε ρε πάρε πλήν τα δόντια σου. Και με τους δύο μιλάμε, έτσι. Κουκουρούκο. Και με τους δύο μιλάμε, ας. Μπορείς να έχεις επιχειρήματα. Μπορείς... Ξέρεις γιατί, έφαγε τις τάπες του, φραστικά, τεκμηριωμένα, και ο Βιτάμ δεν ήξερε να απαντήσει. Θα μιλάμε, αν λοιπόν έχεις επιχειρήματα και μπορείς να αντικρούσεις τα λεγόμενα μου φραστικά και όχι με εξυπνάδες και ψευτομαγκές από το σύρμα από πίσω, εδώ είμαστε. Το τηλέφωνο το ξέρεις, πήρες. Πάρε να τα πούμε. Εγώ επαναλαμβάνω. Αλλά τεκμηριωμένα. Επαναλαμβάνω. Εντάξει. Ό,τι αποτέλεσμα να έβγαινε θα μας λέγατε για φιλικό. Δεν υπήρχε. Το είπα και πριν το μάτς. Αυτό δηλώνει το πόσο ένοχος είσαι. Όχι, εσύ το. Κατάλαβες. Αυτή είναι δική σας. Αυτό δηλώνει από μόνο του το πόσο ένοχος είσαι. Δεν παραδέχεστε κάποια πράγματα. Εμείς παραδεχόμαστε αυτό που βλέπουμε. Εγώ επαναλαμβάνω. Ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πεις εσύ.
σημαντική. Εγώ, ας πούμε, ούτε ο Παοξής θα παραδεχτεί αυτό που λέω εγώ. Εκτός αν είναι, τι να πω, τόσο οφθαλμοφανές, ούτε και το αντίστοιχο. Ζάχο. Σκοπός είναι, τι λέει ο ουδέτερος. Να μάθετε, να μάθετε να παραδέχεστε μερικά πράγματα. Αεξής, όταν λοιπόν. Λέει ο Παναθηναϊκός. Ολοκλήρωσε και θα απαντήσω. Αυτό λέω. Ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πεις εσύ, δεν θα βρούμε άκρη. Σκοπός είναι σε τέτοια πράγματα τι λέει ο ουδέτερος. Σκοπός είναι, αυτό όχι τι λέει ο ουδέτερος. Σκοπός είναι το τι αντιλαμβάνεται ο νοήμων άνθρωπος που ξέρει. Να αξιολογεί αυτά που συμβαίνουν. Όταν λοιπόν. 7 τελικές είχε, όταν λέτε, λοιπόν. Κάνετε. Φυσικά δεν κουράσετε, παιδιά, στο φιλικό σας. Δωράκι για τα γενέθλια. Δωράκι για τα γενέθλια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κατάλαβες. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν στο πολύ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τι σχέση έχει, ρε φίλε. Πολύ δυνατό. Πλάκα κάνεις τώρα. Μην ψάχνεις να βρεις. Φάση δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Ξέρετε κι εσείς. Φάση δεν έκανε. Ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και δεν το δέχεστε. Δεν το δέχεστε. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν στάζει μέλη. Όλος ο Πειραιάς. Ο Μπαρμπασάβας, ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ναι. Τα πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού για τον Άρη και σου δίνουν να ολοκληρώσω γαμό την τρέλα μου. Αυτό φταίει ο Άρης. Έασε με να ολοκληρώσω μια φορά. Εσύ να με αφήσεις μια φορά να ολοκληρώσω. Αυτό αφήσω, ο Άρης φταίει γι' αυτό όμως. Δεν φταίει ο Άρης. Πάμε. Όταν λοιπόν στάζουν μέλη, επαναλαμβάνω, πρωτοσέλιδα του Γαύρου, ναι. Μέσα μαζικής ενημέρωσης του Γαύρου, ναι. Οπαδικά site του Γαύρου, ο Μπαρμπασάβας και οι λοιποί, οι δημοσιογράφοι του Γαύρου, ναι. Για τον Άρη. Και όταν παίρνει και τρεις ποδοσφαιριστές, ετοιμάζει να πάρει και τον Ασαριφά τέσσερις. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Και ένα παραπάνω. Όταν έχεις και δηλωμένο πρόεδρο, ναι. Ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί, τι άλλο θες δηλαδή, ρε φίλε. Για να απαντήσω. Τι άλλο θες δηλαδή. Τελείωσες. Το ξέρετε. Όχι, δεν τελείωσα. Ωραία. Το ξέρετε τελείωσες. Λοιπόν και εσείς και από ντροπή δεν το δέχεστε. Άμα τελειώσει, θα απαντήσω. Δεν το δέχεστε. Θα μάθετε λοιπόν να ακούτε και να αντιλαμβάνεστε. Όσα υφίστανται. Ωραία. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Άρη, mm-hmm. Είναι αυτό ακριβώς που έχω περιγράψει. Ωραία. Δέχομαι τους πάντες απαντήσεις με επιχειρήματα. Εδώ είμαστε. Ωραία. Αυτό που συμβαίνει. Ξεκινάω από σένα. Αυτό που συμβαίνει με τη δική σας λογική και τη δική σου. Όχι αυτό, αυτή είναι η δική σου αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι είναι και η αλήθεια. Είναι η δική σου αλήθεια. Είναι κανένα ψέμα. Είναι η δική σου αλήθεια. Είπα κάποιο ψέμα. Ότι ήταν Ολυμπιακός. Είπα κάποιο ψέμα. Με τον Άρη, είπα κάποιο ψέμα. Δεν έχεις δανεικούς. Δεν έχεις ναι, από τον Ολυμπιακό παίκτες. Ελεύθερη. Δεν στάζουν μέλη για σένα. Δεν στάζουν μέλη για σένα. Μέλη γιατί είναι ο αντίπαλός αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα. Όταν δεν ήταν αντίπαλός σου πριν το Σαββίδι, δεν νομίζω να στάζαν μέλη. Εγώ για δεν σε ρώτησα το γιατί. Δεν όταν, λοιπόν, γιατί. Όταν λοιπόν λέω, Ολυμπιακός, όταν λοιπόν Ολυμπιακός επιφημεί μια ομάδα της πόλης. Επειδή είναι αντίπαλος του κόσμου, και ο Ηρακλής είναι αντίπαλος του κόσμου. Δεν το κατάλαβα. Αν ήταν ο Ηρακλής στην Αλφαδική. Και Ξάθη. Και Ξάθη είναι αντίπαλός μου. Αν και ο Πανετολικός είναι αντίπαλός μου. Και η Τρίπολη είναι αντίπαλός μου. Αν ήταν ο Ηρακλής στην Αλφαδική και όχι ο Άρης, θα στάζαν λοιπόν, μέλη για τον Ηρακλή. Άλλη λέω. Μία χρονιά που είστε δούροι ήπιοι. Λέω. Ήσασταν το 10 ήπι. Του Βάζελου και τώρα του Γαύρου. Αυτοί είστε. Είστε οι διαχρονικοί δούροι. Α, ξέρουμε ποιοι είναι οι διαχρονικοί. Είστε οι διαχρονικοί. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε ποιοι είστε. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά ποιοι είστε. Η τέταρτη ομάδα του ΠΟΚ διαχρονικά είσαστε. Η τέταρτη άστατα. Ομάδα του ΠΟΚ, μία με τον Κόντι και μία με τον Γαύρο τον Καρυπίδη, είστε εσείς. Εγώ κατάλαβες. Πήρα τα ψίχουλα, εσύ και είστε, έπαιδες, και είστε και οι επέτες που παρακαλάτε να μπείτε σαν πέμπτη μεγάλη ομάδα, ενώ δεν έχετε να καθιερωθείτε. Πρώτα απ' όλα θα καθιερωθείτε μία πενταετία στην Αλφα Εθνική και μετά να έχετε απαιτήσεις. Εγώ, για να το κλείσουμε και να πάμε στους τελευταίους φίλους. Εγώ επί αυτοκρατορία ναι. Ολυμπιακού με κυρτζίκηδες, πιλάβιους και τα λοιπά συναφή που κράζεις ναι. Έπεφτα, δεν έπαιρνα τίτλους. Έπεφτες δίκαια. Δίκαια έπεφτες. Τίτλους δεν έπαιρνα. Δίκαια έπεφτες. Τίτλους δεν έπαιρνα. Και έπρεπε να πέσεις και πιο μπροστά. Με σαρδέλες δεν έπαιρνα. Πιο μπροστά έπρεπε να πέσεις. Με τα άρθρα 44 που σε κάνανε τη χάρη. Και δεν πλήρωσε κανένα χρέο σου. Ούτε παγωμένα χρέη είχα και έπεφτα. Δεν παρατσιρίζεις. Δεν έπαιρνα τίτλους. Φυσικά δεν έπαιρνε τίτλους. Ο μόνος που μπορούσε. Ο μόνος που μπορούσε να ανταγωνιστεί. Ο μόνος που μπορούσε. Ο μόνος που μπορούσε να ανταγωνιστεί. Άκου λίγο. Ο μόνος που ανταγωνίστηκε. Που υπολογίζουν και έχουν ως εχθρό τη Βορείου Ελλάδος. Δεν λέω για τώρα, για τότε λέω. Την ομάδα που έχουν ως εχθρό και την υπολογίζουν είναι ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και σας βρίσκουν αδύναμους. Δούριους ύπους, ναι. Σας μπρόξαν, σας ανεβάσαν, ναι. Σας χορηγούν και σας πληρώνουν τα συμβόλαια κατά την άποψη του κυρίου Κούγια. Α. Έτσι, κατά σας δίνουν παίχτες, ωραία. Στάζουν μέλη για εσάς
και είστε Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κουγιά, αυτή είναι η αλήθεια. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι και ο Σουφάκη του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψη του Κούγια. Την εστερνίζεσαι. Αριανός είναι. Σουφάκη του τέτοιου τον είπε. Αριανός είναι ο γραμμένος. Είναι ο γραμμένος. Αριανός. Ό,τι θέλει ας είναι. Αριανός είναι. Είναι ο Κούγιας που... Αριανός είναι. Άστο, άστο φίλε. Του άρεσε η δήλωση του Κούγια. Σε έχω μοιράσει 15 τάπες. Ας, να μάθεις να παραδέχεσαι. Να μάθεις να παραδέχεσαι. Η αλήθεια, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Την αλήθεια. Θα μάθεις να δέχεσαι την αλήθεια. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ορονός. Η αλήθεια είναι μία, δεν είναι δύο. Ο Κούγιας είπε ότι σε πληρώνει τα συμβόλαια. Ο Κούγια που είπε ότι πληρώνει τα συμβόλαια. Α, μπράβο. Ποιος δεν το είπε. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ που καθορίζει το πρωτάθλημα είναι σκυλάκι του Σαββίδη. Ναι. Το εστερνίζεσαι ή όχι. Όχι. Α, γιατί. Η μία η δήλωση γιατί. Η άλλη δήλωση. Μα γιατί. Μα γιατί. Υπάρχουν αποδείξεις. Ο Πάοκ έχασε βαθμούς από τους διαιτητές. Τι. Το goal of sight μέσα στην Τούμπα τι είναι. Πώς είναι ο πρόεδρος ο γραμμένος τώρα σκυλάκι του Σαββίδη και ο Πάου κάνει βαθμούς. Ας φιλαράκι, από όπου και το ψάξεις. Ο Κούγιας του είπε που τον φέρνει σαν παράδειγμα. Μα σου είπα κάτι. Σου είπα σου απαντάω. Τι άλλο να σου απαντήσω δηλαδή. Δεν το απαντάς. Σε όλα σου έδωσα απαντήσεις. Δεν δέχεσαι τίποτα. Τώρα καταλαβαίνω λοιπόν με την νοοτροπία που διακατέχει εσένα και μερικούς βιτάμ σαν τον προηγούμενο γιατί οδηγηθήκατε τρεις φορές σε άλλες κατηγορίες. Σας άξιζε. Σας άξιζε. Στους τρεις τελευταίους. Μην καλείτε άλλο γιατί είναι, πέρασε και παρά δέκα. Καλησπέρα. Θα υπάρχει ένταση. Καλησπέρα. Ωραίο αυτό. Έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου. Ο Αριστίδης είμαι από Πειραιά. Άτος. Καταρχήν ψυχραιμία παιδιά. Εντάξει εσύ, θα υπάρχει και λίγο ένταση. Εσύ, μην μας καλά να μας πηδάς την εκπομπή. Δεν γουστάρουμε ψυχραιμία σήμερα, γουστάρουμε και αυτό να πω. Ακούω, ακούω τι, επειδή φοράω τα γυαλιά, ακούω. Ηρέμησε. Δεν ηρεμώ, δεν γουστάρω να ηρεμήσω, θέλω να είμαι στην τσίτα σήμερα. Έχετε μάθει να καπηλεύεστε τα πάντα σαν σύλλογος και σαν οπαδί. Μπα, τι λες μωρέ, εμείς καπηλευόμαστε τα πάντα. Ακούς την αλήθεια που δεν τη λέει κανείς και δεν σε γαϊδεύει τα αυτιά. Να πας ρε στο τσουκαλά να πάρεις. Να σε γαϊδέψει τα αυτιά, να σε γαϊδέψει και τίποτα άλλο. Κάτσε λίγο, ρε. Άσε ρε τώρα, μην με πεις εμένα, σε λίγο. Λοιπόν, τον ακούμε. Αν μάθεις να ακούς εδώ πέρα την αλήθεια, θα ακούς. Να μιλήσει, να μιλήσει. Κατάλαβες. Δεν σας τα λέει κανείς τα μούτρα. Σας γαϊδεύουν τα αυτιά για να κάνω ακροαματικότητες. Επειδή σ' αρέσει η αλήθεια, θα σου πω μερικές αλήθειες. Πάμε, Αριστίδη. Πρώτον, μη μιλάτε εσείς για συνεργασίες με το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ δημιουργήθηκε για μας. Για ποιο λόγο να μην μιλάμε εμείς. Άκουσε με λίγο ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο, αιτιολόγησε το. Θα μιλήσει. Πες. Ναι, άμα άσε με να μιλήσω. Πες το. Θα σας αφήνω. Τρέχα όμως, έχει τρεις γραμμές, λέγε. Ναι, λοιπόν, δεν θα μιλάτε εσείς για καπήλευμα. Γιατί πρώτον, το ΠΟΚ που πολεμάτε, που το δημιουργήθηκαν για μας. Έτσι. Έτρεχε ο πρόεδρος σας να βγει φωτογραφίες με τον Μελισσανίδη και τον Αράπο. Βάζει τώρα τα σάλια αυτά τα μάλια. Εδώ έπρακτες καταστάσεις θα μας πεις. Πού ωφελήθηκε ο ΠΑΟΚ από το ΠΟΚ. Επειδή έχετε... Όλο το ΠΟΚ πολεμάει τον ΠΑΟΚ, ρε. Ο ΠΑΟΚ, ρε κορόιδο. Ο ΠΑΟΚ, ρε κοροϊδάρα, ένωσε το ΠΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ρε βλάχο, έβγαλε να πούμε πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού υπέρ του Παναθηναϊκού, ρε βλάχαρε. Και να μου πεις εμένα για το ΠΟΚ. Θα σε νευριάσω πάλι και θα κλείσεις. Άντε βρε τσομπανοτραβόλτα. Άντε βρε τσομπανοτραβόλτα που θα με νευριάσεις εσύ. Θα μάθεις να ακούς και να δέκεσαι την αλήθεια. Έλα, πάμε. Και εσύ και όμοι είσαι. Έλα, Αριστίδη. Τι πιο γρήγορα, Αριστίδη, Ζάχο. Λέγε, πάμε παρακάτω. Λέμε. Πάμε, Αριστίδη. Πάει το πρώτο που είπες, δεν ισχύει. Πάμε άλλο. Δεύτερο. Ισχύει και παραϊσχύει. Δεν ισχύει. Έχετε μάθει να συγκρατείτε μια φράση μόνο. Άλλο. Ο Καρυπίδης δεν είπε ότι ήταν Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Ήμουν Ολυμπιακός από μικρό παιδί και έχω γίνει αργιανά. Είμαι, είπε. Ήμουν. Είμαι, θα το βάλω τώρα να το ξαναδεί ο δίπλα. Φίλε, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα θα το βάλω γιατί έχω ψέματα, δεν λέω. Μην πέφτει στην παγίδα. Μην πέφτει στην παγίδα. Δεν θα το καταφέρετε ποτέ εσείς. Το να έχουμε Ολυμπιακό πρόεδρο, όχι βέβαια. Δεν είχαν πιο παλιά, εντάξει. Τώρα δεν είναι. Είπα οξύ Ολυμπιακό. Ήθελα να πω και άλλα πολλά. Τώρα Ροστόφι είναι. Δεν είναι Ολυμπιακό. Πώ? Κοιτάξτε εδώ. Τώρα Ροστόφι είναι, δεν είναι Ολυμπιακό. Τι λέει εδώ. Αυτό είναι πρόρε. Τι λέει εδώ. Τι λέει. Είμαι Ολυμπιακός, λέει από μικρό. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Ναι. Γεια σου. Ήταν, γεια Στέλτον. Στέλτον. Έχει άλλες δύο γραμμές και είναι παραπέντε. Ωραία. Δύο μας είπε. Λεπτό, δύο μας είπε, κανένα δεν ισχύει. Πάμε τίποτα, παρακάτω. Με τη δική σου λογική. Παρακάτω. Με τη δική σου στον λογική. Επόμενο θα σας ξεσκίσω. Με τη δική στον σου λογική. Σας βγάλω τα σωδικά. Με τη δική σου στον λογική. Στον επόμενο, ναι. Με τη δική σου λογική. Λέγε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, εσύ, φίλε.
Ζάχο, ναι. Για τον Ασλίδη, εγώ χθες ήμουν στο γήπεδο. Ναι. Θύμισε μου λίγο, αυτό που λες τον γκολ του Ασλίδη που μας έβαλε ήταν με τον Πλατανιά, τον γκολ που βάλανε που δεν πέρασε η γραμμή. Την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη. Σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν ο Ασλίδη στο Πλατανιά. Ναι. Ήταν, δεν ήταν. Δύο παιχνίδια είναι στο Πλατανιά, είναι την προηγούμενη χρονιά. Εκεί που μπήκε ο Σκόρδας μέσα στο γήπεδο και είπε να φύγουν. Αυτό είναι την επόμενη χρονιά, με τον γκολ που δεν μπήκε. Εγώ λέω την προηγούμενη χρονιά. Με τον Γιαννιώτα με την κόκκινη κάρτα. Ναι, 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 και στην επόμενη όμως ήταν, αν θυμάμαι καλά. Ήταν και στο επόμενο. Αυτό το έκανε με τον Γιαννιώτα, λέω την προηγούμενη χρονιά. Ναι, 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 το θυμάμαι, φυσικά. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι. Δεν σημαίνει επειδή το λέω εγώ πρέπει να συμφωνήσει, έτσι. Όχι, δεν το θυμάμαι, ρε. Αλλά τώρα, έκανε, ήταν ένα ράουτ και έκανε πως τον ακούμπησε. Πάει η εκπομπή με τον Ασλίδη, ρε. Την ώρα που φορτσάραμε με τον Ασλίδη. Θα σε απαντήσω μετά, Τρίγια. Λοιπόν, το θυμάμαι, εντάξει, χθες ήμουν στο γήπεδο, εννοείται ότι δεν χειροκρότησα τον Ασλίδη και τον κάθε Ασλίδη. Ναι. Δεν κατηγορώ αυτούς που το έκαναν, αλλά εντάξει, δεν είναι, εγώ δεν το θεωρώ σωστό, τέλος πάντων, για αυτά τις φάσεις που λες, έτσι, εντάξει. Όχι, εγώ δεν κατηγόρησα αυτόν που το έλεγε, για ποιος ήταν ο λόγος που χειροκρότησαν, ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έλαντε, ναι. Ένας, δικαίωμα του καθενός είναι, βέβαια, δικαίωμα. Και τον ΠΑΟΚ χειροκρότησαν μετά το διπλό με τον Πρέγκο. Έλα ρε φίλε. Τρέχει τώρα τι να σου μπορέσει, εντάξει. Τίποτα, βρήσαμε να γουστάρεσαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καταρχήν το όνομά σου δεν μας είπες. Ο Δημήτρης, είμαι που με έκλεισε πριν ο Τρέχει. Α, εντάξει, έλα ρε Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Για τον Ασλίδη θέλω να πω τώρα. Δεν θέλω να πω τώρα άλλα πράγματα. Θα είπες Ζάκο όλα νομίζω. Γιατί άμα αρχίσω να λέω τώρα για αυτά που κάνουν οι άλλοι. Δεν θα συμφωνήσουμε, εντάξει. Και είναι λογικό σε αύριο. Αύριο θα είναι πιο ήρεμος με Λεξοτάκη. Αυτό που τον είπα, Βιτάμ. Ναι. Εντάξει, καταρχήν το παίρνω πίσω. Εντάξει, άκου εντάξει, λίγο. Δημήτρη, θα πάρει αύριο. Α, σου πει ο Ζάγο αν είμαι Βιτάμ, δεν πειράζει. Σταμάτα, λοιπόν, ρε Βιτάμ. Άκου, θα πάρει αύριο. Αύριο. που θα έχουμε χρόνο τεκμηριωμένα να την παρατεθούμε. Έλα, τώρα αύριο, δεν έχουμε χρόνο. Τώρα είναι λοιπόν, δύο λεπτά. Πάνω στο φόρτε μου. Στο τελευταίο. Πε στο τελευταίο, Δημήτρη. Ήθελα ένα-δυο να βριστώ. Και μου λε κατά να σλίγει. Πάει εκπομπούλα. Έλα, πε. Παίξαμε τελικούς βασικά, όχι, θα πω τους δύο τους τελευταίους με Ολυμπιακό και με Παναθηναϊκό, στο Καθατζόγλου και στο ΆΚΑ. Ναι. Μας λέγατε ότι τα έχουμε πάρει, είμαστε ομάδα του Ολυμπιακού. Μας λέγατε ότι είμαστε ομάδα του Παναθηναϊκού. Τελικά δεν πήραμε κανένα από τα δύο. Κάτι τα κύπελα. Αλλά το σκατό το φάγαμε. Πρόσεξε, ειδικά στο Καθατζόγλου, και εδώ είναι αυτός, γιατί τότε ήταν ένας τελικός που ακόμη... Να τον έσφαζε τον Ολυμπιακό. Ο Γκουσότο είναι αυτός. Ο Γκουσότο πήγε στο Survivor. Πρόσεξε, αν θυμάσαι, είναι με την περίπτωση Βάλνερ. Θυμάσαι. Είναι η περίπτωση που παίρνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα με την περίπτωση Βάλνερ. Εκείνο το τελικό, ακόμη αν τον έσφαζε η διετσία τον Ολυμπιακό, μέχρι και ΠΑΟΞΙΣ θα έλεγε καλά τους έκανε. Και όμως δεν το κέρδισε αυτό το τελικό. 10 η ώρα θέλω να πάρω το λεφορείο. Τέλειωνε. Κλείνω μόνο μου. Καλό βράδυ. Να σε καλά και αύριο. Γεια σου Δημήτρη, αύριο πάρε να τα πούμε ό,τι γουστάρει. Αυτό ήταν καρφί για σένα. Αύριο, άμα πάρω, θα τα οτινάξει το στούντιο. Αύριο θα έχω λαξουτανέλ μαζί μου. Αύριο έχει και... Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Ζάναξ, τελευταίο. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, φίλε. Το όνομά σου. Δημήτρης Κορδελιό. Άρης. Σας ξέρω πως την κατά μου πήγε πέντε φορές. Καλά, το Κορδελιό έχει αλλιώς όλο Άρης. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Τρέγε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εσύ μπορεί να θες να φωνάζεις, να ουρλιάζεις, να τα λες μόνος σου. Δεν ξέρω πώς θα θες να κάνεις. Εσύ έχεις το λόγο, εσύ. Εσύ έχεις και το μικρόφωνο και μπορείς να το κάνεις όπως θες. Ήθελα να σε ρωτήσω το γούμενο ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ, ήθελα να σε ρωτήσω τον Πατατούδη ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ, ήθελα να σε ρωτήσω ο Μπάνε ποιον κοίταξε για να βάλει τη βολή ή όχι, και άλλα 5.000 πράγματα που θυμάμαι μέχρι τώρα. Και επίσης ήθελα να σε ρωτήσω τι ομάδα είναι ο Ζαγοράκης και τι ομάδα είναι ο Βρίζας. Ο Ζαγοράκης είναι ΑΕΚ, ο Βρίζας είναι Γαύρος. Α, δεν... άρα τους είχες, την ομάδα σου. Εγώ τα έχω υποστεί όλα αυτά, όπως έχω φάει τη ρετσινιά για τον μπαμπά Γκαγκάτσι. Τότε τι έλεγες. Με την ΕΠΟ. Τι σχέση έχουν αυτά, ρε φίλε, με αυτά που έλεγα εγώ. Εγώ, ρε φίλε, ξεβλέπω ένα πρόεδρο. Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα. Με ρώτησες κάτι. Ναι, παίζουν. Μπατατούδη και Γκούμενος έφεραν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για να εξυπηρετήσουν τους μεγαλοπίβελους σκοπούς που είχαν και είδες ποιοι πήραν πρωταθλήματα τότε. Δύο κύπελα κατάφερα. Και κύπελα είδα. Ναι, είδα και κύπελα όμως. Δύο κύπελα κατάφερα και πήρα με τη μαγκιά μου μέσα στην Αθήνα. Με στην Αθήνα, ρε φίλε, τέσσερα έριξα τον Γάβρο, τι να κάνω. Αφού τα λες και τα πιστεύεις, ρε φίλε, τι να σε πω εγώ. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω να γελάσω. Το 2003 με ποιον έπαιξα, ρε φίλε. Τι, το 2? Το 2-3 με ποιον έπαιξα, το 2003 με ποιον έπαιξα τελικό. Με μένα έπαιξα. Γιατί δεν το πήρες, ρε φίλε, να σε μάγκας. Εσύ τι ήσουν τότε. Ο Ολυμπιακός πέρασε, Άγγι, περάσει, δεν ξέρω τώρα τι να λέμε. Αφού το πιστεύεις εσύ, αυτό τι να σε πω εγώ. Τις κυβερνήσεις ήσουν εκεί, δεν τελικό μαζί μου.
Τι ήμουνα? Τη κυβερνήσεω ήσουν, λέει, και είδου στην Ελλάδα. Όχι, απλά εγώ δεν τότε... ήμουν στην Πετρίκα. Α, όταν πάει ο Άρης δηλαδή δεν είναι τη κυβερνήσεω, μόνο όταν πάει ο ΠΑΟΚ. Όχι, απλά εγώ σου λέω, εμένα έτυχε η κλήρωσή μου καλή. Εσένα δεν έτυχε καλή η κλήρωσή σου, πήγε τελικό και το πήρε. Τι να, εντάξει, δηλαδή πιστεύει αλήθεια δηλαδή ότι είχε ο Μαδάρα και πήρε το πρώτο κύπελο. Αυτό δεν αφισβητήσω ότι είχα ο Μαδάρα. Τον... τον Ολυμπιακό, ειδικά σου. Αφισβητήσω ότι είχα καλύτερη ομάδα και από σένα και από τον Γαβρο το 2003 και το 2001. Εκείνο τον Ολυμπιακό. Για να πάρει κύπελο, αυτό μου λες. Με Μπάγκεβιτς και Αναστασιάδη και εσύ είχε το Φυρό. Ναι, ωραία, συνέχισε μου τα άλλα γιατί εντάξει τώρα τα πιστεύει και τα λες εσύ αυτά. Εγώ δεν τα πιστεύω, αυτό είναι πάντα. Είπα κανένα ψέμα για σένα. Α, για τον Πάνε. Σε ρωτάω κάτι. Ας τον Πάνε τώρα. Πες. Σε ρωτάω κάτι. Είπα κανένα ψέμα. Ό,τι είπες είναι ψέματα. Ό,τι είπες είναι ψέματα. Ό,τι είπα είναι ψέματα. Το μόνο που είπες είναι αλήθεια είναι ότι ο Καρπίδης είναι Αριανός. Δε... ότι ο Καρπίδης είναι Γαύρος. Δηλαδή δεν πήρες τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τους πλήρωσα. Ε. Είναι δανεικοί και δεν το ξέρω. Πότε, πες μου άλλη. Ή ξέρεις κάτι παραπάνω. Ή ξέρεις κάτι παραπάνω που δεν ξέρω εγώ. Έχεις δίκιο. Τους πλήρωσες. Σωστό. Αλλά. Εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω που δεν το ξέρω. Αλλά δεν ξέρεις κάτι παραπάνω που το μας. Να σε ρωτήσω και το άλλο. Πες μου άλλη χρονιά που πήρες παίκτες από τον Ολυμπιακό και τους πλήρωσες. Πότε, τι? Πες μου άλλη χρονιά που ανέβηκες, ναι, από τη δεύτερη εθνική κατηγορία στην πρώτη και σε έδωσε, ναι, Ολυμπιακός παίκτες ελεύθερους σε σένα. Δεν μου έδινε παίκτες ελεύθερους σε μένα. Ή πες μου εσύ ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν ως φιλοδοξία να φύγουν από μια ομάδα που παίρνει συνέχεια πρωταθλήματα και παίζει Champions League, Champions League και να πάει σε μια ομάδα που προσπαθεί να καθιερωθεί μια πενταετία στην Ελλάδα. Ναι, έχει και πιο παλιά, έχει τέτοια ομάδα κάτι. Δεν με απαντάς. Μα δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα τι να σε πω. Πες μου για ποια άλλη ομάδα της πόλης στάζει μέλι ο Μπαρμπασάβας και τα site και τα πρωτοσέλιδα των Ολυμπιακών. Δεν με απαντάς. Τι είπανε και στάζουν μέλι. Τι είπανε και στάζουν μέλι. Μπες να δεις, φιλαράκι. Μα σε απαντάω, ρε φίλε, εσύ μόνος σου λες. Το 11880. Μπες να δεις, φιλαράκι. Τι είπαν και στάζουν μέλι, δεν κατάλαβα. Τι είπαν και στάζουν μέλι, δεν κατάλαβα. Που σε πάτησα μέσα στην Τούμπα. Ψέματα ήταν. Σε πρωτοσέλιδο του Ολυμπιακού, φιλαράκι, αναφέρεται. Τον Άρη. Ναι, τι είπανε, δεν ξέρω τι είπανε, γι' αυτό θέλω να μου πεις τι είπανε. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την ομάδα που ξεφτέλησε τον ΠΑΟΚ με στην Τούμπα, αυτό είπε. Γιατί ψέματα είναι. Πρωτοσέλιδο. Ναι, είναι ψέματα όμως. Όχι, δεν είναι ψέματα, φίλε. Είναι αλήθεια. Δεν σε ξεφτέλησα με στην Τούμπα. Είναι αλήθεια. Θα τρώγα 7 γκολ. Είναι αλήθεια. Τι έκανα. Θα τρώγα 7 γκολ και ήρθα και σε έπαιξα μπαλάρα, έτσι δεν είναι. Κοίταξε και στην πρώτη αγωνιστική θα ξεβρώμιζε την πόλη, θα έκανε πραγματικότητα τα όνειρά σου και ο μπαμπά Πρίγιοβιτ είδε πω ετοιμάζεται. Όχι, όχι, άλλο σου λέω. Ε? Άλλο σου λέω. Άμπρα, εσύ μου είπε, εσεί λέγατε, ναι, ότι θα έρθουμε και θα βάμε 7 γκολ. Ναι. Και εγώ ήρθα και έπαιξα μπαλάρα και έριξε μέσα. Μαγκιά σου, ρε φίλε, αλλά για να σε κάνει πρωτοσέλιδο ο Γαύρο. Δεν έκανε τον... εμένα, ρε φίλε, τη νίκη του έκανε. Ρε φίλε, επεφημεί τον Ολυμπιακό και χρησιμοποιεί εσένα ω δύριο ύπο γιατί εξευτέλησε τον Πάο. Εξευτέλησε, λέει, τον Μπαμ. Εσύ. Και το κάνει. Γιατί κάνει τον γαζόκι, όπως δεν καταλαβαίνει και με γυρνά στα μυαλά. Όταν μιλάει, μιλάει όλο ο Γαύρο και στάζει μέλη για τον Άρη, ξέρει τι είναι. Ξέρει τι σημαίνει. Ότι τα έχει καλά με τον Γαύρο. Δες εσύ. Πόσο δηλαδή δύσκολο να το καταλάβει. Ναι, αυτό το λες εσύ όμως. Εσύ τι λες δηλαδή, ότι δεν τα έχει καλά. Εγώ λέω όχι, ναι, λέω ότι δεν τα έχω καλά. Εντάξει, ρε Καρτάση μου, να είσαι καλά. Αυτό, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ, φίλε. Εγώ λέω, για να απαντήσω λίγο εγώ, λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν αισθάνεται κίνδυνο από τον Άρη. Δεν είναι ο Άρης διεκδικητής. Αν ήταν ο Άρης διεκδικητής του πρωταθλήματος και όχι ο ΠΑΟΚ, θα ήταν ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο Άρης είχε Σαββίδη και ο ΠΑΟΚ και έμπαινε στη μύτη του Ολυμπιακού. Και ο ΠΑΟΚ είχε έναν άνθρωπο που δεν ήταν δυνατό οικονομικά και ο Άρης διεδικούσε το πρωτάθλημα. Ακριβώς τα αντίθετα πιστεύω θα ήταν. Ζάχου, υπάρχει μια διαφορά και αυτό δεν είναι. Δεν πιστεύω να διαφωνείς αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι ανάμεσα σε όλους τους ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ και τους Αριανούς. Είναι σε μερικούς που δεν έχουν μάθει να δέχονται. Η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Εγώ δέχτηκα. Είπα, ο Ζαγοράκης έτσι, ο Βρίζας αλλιώς. Εντάξει, ο Μπατατούδης αυτό το ένα τ' άλλο. Τα παραδέχτηκα. Όπως παραδέχτηκα ότι έπαιξε καλύτερα ο Άρης. Όπως τα παραδεχόμουν και μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα κρύψω. Δεν μπορώ να τα κρύψω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Το ότι εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Ναι, άσχετα αν με πειράζει, άσχετα αν με ενοχλεί, άσχετα είναι ρετσινιά. Την οποία ρετσινιά εγώ την έχω φάει στο πετσί μου. Και σας είπα τα παραδείγματα. Ωραία. Με μπαμπά Γκαγκάτσι, έτσι. Με τον ένα, με τον άλλο, με τον παράλλον παλαιότερα. Την έχω φάει τη ρετσινιά και καλά. Ωραία. Ναι, ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Με χορηγίες του Μόλτο. Ναι. Στον πολυμετοχικό, στο ένα, στο αλλιώς. Με πωλήσεις, με λύση, Χριστοδουλόπουλου που λέγατε κτλ. Δεν το δέχεις και από μένα, θες να το δεχτώ. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Έκατσα και τα συζήτησα και δέχτηκα πολλά πράγματα. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ωραία. Κατάλαβες. Ωραία. Ενώ γνωρίζουμε την πραγματικότητα, δεν θέλουμε να τη δεχτούμε. Οκ. Okay.
δεν θα τα χαλάσουμε. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο ή τρεις αλήθειες. Μία αλήθεια υπάρχει. Δεν μπορεί, ξέρεις τώρα τι, ο Άρης να είναι υπάλληλος του Ολυμπιακού διαχρονικά. Δεν είπα ότι είναι υπάλληλος του Ολυμπιακού. Υπάλληλος. Να είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Είπα ότι τα έχετε πολύ καλά με τον Ολυμπιακό. Τα έχουμε καλά με τον Ολυμπιακό. Και να πέφτει επί παντοδυναμίας Ολυμπιακού. Εσύ να είσαι αντίπαλός του. Να έχει τη δύναμη. Δεν έχει τη δύναμη όταν Ζάχο. Μην κάνεις το χαζό. Δεν σε χρειαζόταν τότε. Ωραία. Εσένα που σε έχει εχθρό. Όταν είχε τη δύναμη και δεν ήσουν ούτε σαβίδικες και δεν είχες δύναμη ούτε οικονομική, ούτε διοικητική, ούτε αγωνιστική. Γιατί δεν σε έδωσε μια κλούτσια να πας από εκεί που ήρθε? Γιατί δεν μπορούσε. Α, δεν μπορούσε. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε. Άλλο μέγεθος είναι ο Πάο. Ωραία, οκ. Okay. Κάθε την άποψή μου, Πάο. Ωραία, άποψή σου. Έπαιξε με τον, με τον Πανετολικό. Ανακοίνωση η οργανωμένη. Έγιναν κυνηγητά, έγιναν επεισόδια έξω από το. Με τον Πανετολικό τώρα, δεν έπαιξε το Αγρίνιο. Έπαιξε με τον Άρη, ανακοίνωση εμετική. Προκλητική ο Σούπερ 3, ντόπεσε στους ποδοσφαιριστές, έπαιξε με τον Ολυμπιακό ο Άρης, τίποτα, καμιά ανακοίνωση. Παίζει με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ποτέ δεν θα περάσει άλλη ομάδα που θα το πάρει. Είτε την Κυριακή κερδίζουμε τον ΠΑΟΚ, άλλη ανακοίνωση η Παναθηναϊκή. Τώρα παίζει με την Ξάνθη. Τώρα παίζει με την Ξάνθη. Στον Άρη τι πήγα να πάρω, κανένα ρεκόρ? Στον Άρη λέω πήγα να πάρω κανένα ρεκόρ. Τώρα παίζω με την Ξάνθη. Ξανά ανακοίνωση οι Ξανθιώτες. Όποιος παίζει, παίζει με τον ΠΑΟΚ βγάζει ανακοινώσεις. Έτσι. Και η πλάκα ποια είναι? Όποιος βγάζει ανακοινώσεις τρώει και την καρπάζα. Μεγάλε στην κεφάλα. Πανόπουλε, κατάλαβες. Πάρ τους τα λεφτά τι και πάλε. Πάρε τα λεφτά, ρε. Και κάτω και 2-0. Θα πάρει. Αλλά βέβαια τώρα που το λέμε, για να κλείσουμε κιόλας, δύο τιμωρημένους έχει Ξάνθη, μάντεψε με ποιους τους βάζει να ξετιμωρήσουν. Μάντεψε. Δεν ξέρω, τα ψάχνω. Δεν τα ψάχνω. Δεν πάει να βάλει όποιον θέλει μέσα. Ναι. Να βάλει και το. Ναι, πώς ναι. Το λέγανε εκείνον, τον Βραζιλιάνο, τον Ολυμπιακό που έπαιζε. Λουτσιάνο. Το Λουτσιάνο. Το Λουτσιάνο. Δεν πάει να βάλει. Πίσω. Και εκείνο, ποια 20 χρόνια. Μέχρι πριν 7-8 χρόνια έπαιζε. Λουτσιάνο έπαιζε πριν 7 χρόνια. Λουτσιάνο, ναι, βέβαια. Δεν το θυμάμαι. Και στον ΠΑΟΚ έπαιζε κιόλα. Τα πολύ παλιά τα θυμάμαι. Τα και στον ΠΑΟΚ έπαιζε κιόλα. Τα τελευταία 50.000 ευρώ πήρε και έφυγε. Είναι που δεν παίρνατε από τον Ολυμπιακό παίκτη. Τη Ξάνθη ήταν. Α, πήγε στην Ξάνθη πρώτα. Ωραία. Πορκίτο! Ανέβηκαν οι ανέβηκαν. Να σε φάει το πορκίτο, να ησυχάσουν. Να σε φάει εσένα το πορκίτο. Παλιό σκυλο. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοσημείες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Κύριε Τρόγια. Ναι. Σουβλάκια, κοτόπουλο. Έχει τίποτα από άλλες χώρες εκεί. Τι άλλες χώρες? Κανα γύρο περίεργο. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει, όχι. Δεν έχει τίποτα. Με σήμα έτσι την πεντάλφα, ξέρω εγώ καμιά. Όχι, δεν έχει. Δεν ξέρω. Θα πάμε και θα δούμε. Εντάξει, δεν εντάξει. Νομίζω. Okay. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, κοτόπουλο. Συγγνώμη. Χειροποίητα, μπέργκες. Το κοτόπουλο έτσι το είπα. Ναι, δεν. Όχι, δικέφαλο. Όχι, σκέτο. Εντάξει, εντάξει. Όχι, με ένα κεφάλι. Ναι. Εντάξει, ναι. Τη γλίτωσαν οι αξίδες. Πάμε αργά. Ναι. Κλαπς με κλαπς. Κλαπς, κλουπς. Κλαπς, λέει. Να το κλαπς. Κλαμπ, ρε Βόδι. Κλαμπ, ρε Βλάχο, πήγε και στο στρατηγάκι να πούμε φροντιστήριο. Κλαμπ μενού. Στον Περπατήδη πήγαινε. Πού πήγε? Να με είδε πίσω στο στρατηγάκι. Σχορέθηκε πριν λίγο καιρό. Ο Περπατήδη, αυτό πήγαινε αγγλικά. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-520-555 για τις παραγγελίες σας. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Ευχαριστούμε το πρατήριο καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισακ για άλλο ένα βράδυ που ήταν κοντά μας. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Μετεώρων. Εκεί που μπορείτε να βάζετε. Ναι, ακούστε το λίγο αυτό. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Το καταλάβατε? Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο του μήνα που παραγγέλνετε. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυποντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για όσους φίλους θέλετε να κάνετε την παραγγελία του μήνα για να γεμίσετε τη δεξαμενή πετρελαίου σας, τηλεφωνείτε στο 2310611256 με μεγάλη συνέπεια και σε χρόνο ρεκόρ έρχεται ο αδερφός Ισακ και σας εξυπηρετεί. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρημα μόνο με 5 ευρώ. Παίρνετε
τη γυναίκα σας, τη φίλη σας, τη σχέση σας, το παιδάκι σας, το ανήψι σας, το βαφτισίμι σας και εσάς και πάτε και κουρεύεστε και οι τρεις με 5 ευρώ ο καθένας. Τζάμπα ντάν. Κομωτήριο ανανέωση στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη και αυτό δίπλα στο κεφυράκι των Μετεώρων. Τηλεφωνήστε αύριο για τα ραντεβού σας. Μόνο με 5 ευρώ επαναλαμβάνω. Για το κούρεμα. 2310-616-999. Σημειώστε το. 2310-616-999 και ανανεωθείτε οικονομικά στη φίλη μας την Πόπη. Αυτά από εμάς για σήμερα. Δώστε αυτό, ναι. Λοιπόν αύριο. Χρειάζεται λίγο τώρα, εντάξει, καμιά φορά ανεβαίνει, ανεβαίνει λίγο και εκεί. Εντάξει, δεν γίνεται, ρε φίλε. Το κάναμε και εκκλησία να πούμε την εκπομπή. Τρέγιας με Ντρούλινγκ στη Μαρμίτα είμαστε. Μπουγάτσας, ο Μπουγάτσας έλειπε. Τρέγιας, επαναλαμβάνω, με Ντρούλινγκ στη Μαρμίτα. Θα υπάρξει και ένταση. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάω και Άρης. Αύριο ξανά, πρώτα ο Θεός, εκπομπή ράδιο Μαρμίτα στις 8 η ώρα. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Τετάρτη αύριο 8 η ώρα, όπως και την Πέμπτη. Μην μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί... Α, το λεωφορείο θα. Χάσαμε το λεωφορείο. Αοφίτερζε. Ακολουθεί, περίμενε. Έλα, Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Εγώ το Μοσκοβίτη θα το λέω, τον άλλο δεν θα το λέω. Γιατί? Προχθές που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ήταν εδώ με το Βαθύλακο. Κάτσανε εδώ πέρα την εκπομπή τους. Ναι, γεια σας, θα πούμε αύριο στις 5. Δεν λέει που ήρθα εγώ από τις 7 εδώ και έκατσα 3 ώρες. Γιατί δεν το λες? Του το είπα. Του το είπα. Κατάλαβες, ούτε καν μας παρουσίασε. Οπότε δεν ξαναλέω τίποτα. Να κεράσουν εδώ πέρα κανένα μπουκάλι ουίσκι, αφαίρουν σουβλάκι και τέτοια και θα το σκεφτώ. Καλό βράδυ.